Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like. Πα-πα-πα-πα. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα. Wow. Δεν είμαι ο Γιώργος Μπούζος, είμαι υφιστάμενος. Brad Pitt στη ρύθμιση του ήχου. Να που αντιπαθείς γιατρός, ο παδός της Ξάνθης μπαίνει γερά στο παιχνίδι Λάρισα ΣΑΕΚ, λέγοντας εχθές ότι Κώστα η ΑΕΚ έχει πιθανότητες 60 και 40 η Λάρισα. Και γελούσαν εδώ πέρα. Λέτε ρε να πάρει ο ΠΑΟΚ τη ρεβάνς από εκείνο το 1985 Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1. Λέτε ρε ο κοντός να περάσει να πούμε και να παίξουν δύο κοντοί να πούμε μεγαλομέτωχοι. Πιο κοντή μεγαλομέτωχοι να παίξουν το κύπελο. Βγαίνω ρε. Βγαίνεις. Είσαι ο MVP's της χαρτοτενίας. Ο Sherlock Holmes των ταμπιακών μηχανών της έκδοσης Ζήτα. Καλά ρε. Πόσα χρόνια Ζήτα κόβαμε εκεί πέρα και έριξε στο ρολό ρε. Γιατί ρε. Θα ήθελα να ήμουν ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Πόσα χρόνια έφυγε σκοποβολή να το ρίξει. Ξέρεις δε τι είναι να έχεις διάσημο σε όλη την Ελλάδα και να μην ξέρουν το πρόσωπό σου. Αυτό που το βάζεις πάλι. Ποιο ρε αυτό να πρόσωπο. Να είσαι το πρόσωπο της χρονιάς, το πρόσωπο της ημέρας και το πρόσωπό σου να μην το δείχνουν στις ειδήσεις, να είναι καλυμμένο. Δεν το δείχνεις. Φίλε το πρόσωπο, λοιπόν καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα που περιμένατε. Βγήκα λοιπόν, με κάλεσε, ήρθα. Και καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες Ραπτόπουλε που σε ακούνε. Ξέρω τι σε ακούνε, μου το είπαν στο καφενέ. Ναι. Προχθές μαζευτήκαν 6-7 και λένε σας ακούμε. Λέγεται πολύ φάση, λέει οι δυο σας. Στο καφενέ παίζαν οι μπυρίμπα τα μωρά. Και ξέρουν, ακούν τώρα. Ναι, ωραία μωρά, ωραίες κυρίες. 35 ετών. Από 30 έως 40. Χάσανε το δρόμο για τον ψυχίατρο. Όχι, δεν το χάσανε. Κάτσε καλά, δεν θα λες έτσι τις κυρίες. Και ξέρεις οι κυρίες. Παίζαν την μπυρίμπα. Πάει ο Σαράντος να αχωθεί εκεί πέρα, βλέπει την πυρίμπα. Μη τις παίζεις βρε αρσενικές, να τις παίζεις κανονικές τις μυρίμπες. Χώθηκε. Όχι Παϊτός. Κάρβου σου ισκάει και τα μωρά τα κόζαρα με μισό μάτι. Η Παϊτός, αλλά ο προστάτης είναι σαν. Κάτσε ο προστάτη, δυνατός είναι σου λέω. Πω, πω, πω. Γιπαϊτού, άμα η μύτη είναι σάπια. Γιπαϊτούλης. Κάτσε βρε να πάω κάτω τουαλέτα, βρε με πιασέ. Κάθε μια ώρα τι θα γίνει. Εφοδεύω. Και η Brand Pitt είσαι να σε έχω εκεί στο καρέ, να κόβεις με βαλέ και να κλαις με άσο. Πα. Σφιχτός. Πάμε ρε, τι θέματα έχει ο γιατρός. 2-1 πήρε να πουμιλάρισα. Φαγώθηκε εκεί πέρα με την ΑΕΚ. Φούσκος έπαδε φούιτ, βουλκανιζατέρ. Θέλει αλλαγή λαδιών. Τρίτη Δευτέρα χάλασε ασμάν. Μας έφαγες, βρε Κώστα, μας έφαγες. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή. Αλλά δικαιώθηκε το σκυλί, ρε αυτό. Το καημένο το Λάζαρο το λυπήθηκα σήμερα. Είναι φίλο μου.
Λαζαράκο. Του λυπήθηκα. Δηλαδή μέσα στο Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Έσκασε δηλαδή, το παιδί. Έσκασε το παιδί. Πλάνταξε, έσκασε. Αφού έχει βρε τόσου παίχτε, Γιούση, Μούση, Κάπα, 20, βάλτε τα παιδάκια μέσα να παίξουν. Κλωναρίδη εντερφόρνα. Άμα, τίποτα πιο εκλεκτό. Κλωναρίδη εντερφόρνα. Μπακασέτα έξω αριστερά να πούμε. Αυτό κλωναρίδη είναι σαν εντερφόρ που κάνει γιουβαρλάκι και ξεχνά το λεμόνι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Και δυο χάφ να πούμε, τι να σου πω. Τι να σου πω, πάνε στη λαχαναγορά, φέρε δύο έτσι γομάρια. Τι τα θέλει. Κουβαλάνε εκεί τα. Ρε του έβαλε ο Νασλίδη. Βάλ του δύο χαφ στην ΑΕΚ. Του έκανε και ο Γιώργο Νασλίδη που έχει μεγαλύτερη κοιλιά από μένα, δεν εννοούνται αυτά, Κώστα μου. Σάλεβιτ, Φαντιόν, Άντωνη και Κώστα, Αγκάνο, ο Τέλετιτ. Κώστα, ο Κρισμάν πρέπει να περάσει κορυφή. Να βγει ο Νασλίδη γιατί βλέπω να. Στείλαμε στον Βούγια. Το βρήκε, ρε το βρήκε. Στο διάλειμμα, στο ημίχρονο. Απάντησε, δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Λέρε και ρε, γιατί να το στείλω τον Βούγια. Τι να το πω τον Βούγια. Τι το ρώτησε. Κάτσε, κάτσε, α σου πω. Λοιπόν. Περίμενε. Δεν ρώτησε, έστειλε εντολή. Ε? Εντολή, εντολή. Ναι. Γεια σου, Πέτμεζά. Καλή φιλαράκια, καλή εκπομπή, φιλαράκια μου. Πέτμε. Πέτμε. Ο Πέτμε. Ο Πέτμε. Έκανε και την κόρη. Στέλνει ο γιατρό. Στέλνει ο γιατρό. Θα θέλουν τα στοιχεία. Λοιπόν. Τι έστειλε στο Κούγια, θέλω να με πει. Στο βαρύ ποινικολόγο. Στο ημίχρονο 00 γιατρό Ηρακλειδέα, σα στέλνει στο Κούγια μήνυμα. Δώσε ταχύτητα στα φόρ. Ο Νασλίδης δεν μπορεί. Κρισμάν φόρ, ρέτσα μπακ, μασούρα εξτρέμ. Πάνε αριστερά τον Τέλετσις, θα αποβληθεί ο Νασλίδης. Αν δεν βγει. Αν δεν βγει, λέει, και σιγά τα χάφτη ΑΕΚ, αργότατα. Κούγια έτσι να σώσει την ΑΕΚ. Με τον γιατρό από το τηλέφωνο προπονητή σε παραδέχουμε. Είσαι μεγάλο Κούγια. Ο γιατρό προπονητή τη Λάρισα, ρε φίλε. Ο γιατρό το μήνυμα εντωμεταξύ έψαχνε ο γιατρό. Καλά, δεν είσαι στον πάγκο, Αλέξη. Ο Αλέξη. Να δώσει εντολή στον Τόστανιτ. Τον έψαχνε, τον έψαχνε. Τον έψαχνε. Τον έψαχνε. Ούτε ο Τόστανιτ ήταν. Ούτε ο Τόστανιτ ήταν στον πάγκο. Κρυφόταν εκεί. Ο γιατρό έδινε κατευθύνσει. Να σλίδι βγαίνει από τα φόρφα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Χάρηκαν σήμερα οι παοξίδε για το 2-1 τη Λάρισα. Ξέρει γιατί. Γιατί. Για το δικέφαλο του Χουλτ. Τη φλάση. Φοβούνται την ΑΕΚ. Ποιο φοβάται την ΑΕΚ. Άσε ρε τώρα να. Φοβάστε αυτή την ΑΕΚ, ρε, την πεθαμένη ρε, που έχει, που έχει βγάλει το πνευμόνι της 4 τόνους οξυγόνο και τώρα βγάζει να πούμε διοξίδιο του θείου να πούμε. Φοβάστε αυτή την ΑΕΚ. Ρε. Λοιπόν, μισό. Θέλω να βγουν τα πάω και να βγουν να, να περάσει ΑΕΚ. Να πάω ναι. Στο ΑΚΑ. Κώστα, να πω εγώ. Μέσα να πάρω το double. Να τη συμφίξω. Ναι. Κώστα, εγώ. Κώστα. Να σου πω. Εσύ τι είσαι. Πόξε, δεν είμαι. Πόξε, δεν είμαι, δεν ξέρω. Είναι ετών. Ετών 23. Ωραία, βέβαια. 23 είναι ετών. Σαν του Ισουβίτη είναι. Ναι, ναι. Ο Αλέκο είναι ωραίο παιδί. Ναι, εσύ είσαι ωραίο, γιατί δεν κατάλαβε. Είσαι εγωιτευτικό. Άμα κάνει λεφτά και γίνει γνωστό, θα γίνει. Τα μάμια τέννη, ό,τι πρέπει. Άμα περιμένω, άστα. Τέλο πάντων. 23 και μαύρο. Τι θα σε πω τώρα για τον Πόκη, για την ΑΕΚ. Ναι, φυσικά να περάσει ΑΕΚ. Και θα περάσει ΑΕΚ. Γουστάρισε. Θα περάσει ΑΕΚ. Τι θε αντίπαλο στο ΑΕΚ. Ναι, ναι. Είναι σκληρή, είναι ψυχομένη φέτο. Ναι. Θα περάσει ΑΕΚ. Πόσο σκληρή είναι η ΑΕΚ. Πόσο δε θα είναι σκληρή. Πόσο δε θα την νιώσει, λέει σκληρή την ΑΕΚ. Όχι τόσο όσο θέλουν οι. Έξω Αραούχο, έξω. Ωραία. Ο Χουλτ. Ωραία. Αφού έπαθε να το καλύτερα που τραυματίστηκε για αυτού ο Χουλτ. Ποιο. Ο Χουλτ. Ο αριστερό ο Μπακ. Καλύτερα. Καλύτερα. Που τραυματιστεί για αυτούς. Ναι. Καλά, είναι, ρε, μία, είναι μία μόνιμη τρύπα εκεί πέρα για την ΑΕΚ. Καλά, ρε πάω ξύλα πούμε. Αφού είπε να το πάρει στο πρωτάθλημα, τι είστε να χωριέσαι. Και να χωριέσαι. ΑΕΚ. Καταρχήν. Λοιπόν, να το κάνω και φαίνεται. Πε με διαιτησία. Ναι. Και με διαιτησία. Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα. Νομίζω σήμερα μέσα... ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχε πολλή διαιτησία. Η μία ομάδα. Η ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Η μία ομάδα. Ρε, έχει τα λεφτά. Πήρε την ΕΠΟ. Έχει δύναμη με του δικηγόρου. Είσαι κράτος. Άστο θα δείξει. Είσαι δυνατός ή όχι. Δεν με έλεγες από την αρχή. Πήρα τον δικηγόρος, πήρα την ΕΠΟ, πήρα την. Τους εφέτες. Τι μικρή νιά, φοβάσαι, μην τιμωρηθείς. Αφού είσαι κράτος, μου λες. Τελείωσε. Ναι. Δεν φοβάμαι κι εγώ προσωπικά. Μείον πέντε στον Ολυμπιακό γιατί έκανε θέατρο, ρε παιδί μου. Ναι, είσαι ή δεν είσαι. Τι μου το παίζει μόνο. Τι μου το παίζει βαρύ, πεπώνει. Το έκανε, το έκανε. Τι το έκανε. Τι το έκανε. Πήρε του δικαστέ. Πώ πήρε του δικαστέ. Πήρε του δικαστέ, πήρε την ΕΠΟ. Τι πήρε την ΕΠΟ. Ναι. Έπρεπε τώρα να σβηστεί το Μουχαμπέτι. Τέλο πάντων. Έπρεπε να βάλει τέτοιο γκολ η ΑΕΚ. Τώρα πήρε την ΕΠΟ δικό σου. Σε παρακαλώ. Καλά τώρα. Έλα μωρέ. Πήρε την ΕΠΟ, αλλά φοβάσαι την ΑΕΚ τώρα μου λε να πούμε. Εγώ προσωπικά καθόλου. Μα ακούνε εσύ προσωπικά. Πε του. Τι μου λέμε το μα παρέα. Τι έχει να πει του αεξίδε για τη διαιτησία σήμερα. Έτσι, εντάξει, σήμερα η διαιτησία ναι, ήταν πολύ ΑΕΚ. Ήταν πολύ ΑΕΚ και δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, κάτι το οποίο το παρατηρήσαμε όλοι, ναι. Ήταν ότι μετά το 0-1 της ΑΕΚ, ναι. Ο διαιτητής κάπως προσπαθούσε να το σώσει. Δίνει το πέναλτι το οποίο δίνεται,
δίνεται το πέναλτι. Πολλοί θα πούν δεν είναι. Δίνεται το πέναλτι. Δίνει δικαίωμα Λαυρόπουλος. Βέβαια. Βέβαια. Δίνει δικαίωμα Λαυρόπουλος. Πάει με τις τάπες το μαρκάρισμα. Το δίνει. Αλλά κάπου τα χάσε ο διαιτητής. Μπερδεύτηκε. Ίσως να κατάλαβε το λάθος της. Το κατάλαβε ότι πάει να σπρώξει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι όλο το παιχνίδι, όλη η διαιτησία δεν είναι τόσο στο γκολ. Γιατί είδαμε δεύτερο και τρίτο replay για να καταλάβουμε τι έγινε. Η γενική εικόνα του διαιτητή νομίζω ότι ήταν πολύ ήταν πολύ και ο Μασούτ δεν πρέπει να φάει τρεις κίτρινες. Τρεις κίτρινες. Ο Μασούτ θέλει διακοπή συμβολέου και επιστροφή στο Κίεβο με τα πόδια. Η ΑΕΚ υποτίμησε τη Λάρισα. Ίσως σε μεγάλο μεγάλο. Στην κατασκοπία τη θεώρησε ότι θα πάμε τον Κουλαναρίδη φορ, με τον Μασούτ δεκάρι, τον Λάζαρο, τον Λάζαρο και τον Πακασέτα. Και τον Πακασέτα, ναι, και θα βάλω. Εκεί το έχασε η ΑΕΚ. Ούτε στο Λάζαρο το έχασε, ούτε στον Κουλαναρίδη. Τώρα τελικώς πώς είναι. Ξέρεις που το έχασε η ΑΕΚ. Θα σου πω εγώ που το έχασε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έβαλε δύο χαφ αργότατα, ναι, και τα δυο μαζί. Έναν αυτό που μοιάζει με τον Δανδυνόπουλο, τον Μωράν. Ένα αργότατο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι λέει και χεριά του. Πώς το λένε τον προπονητή της ΑΕΚ? Του Χιμένεθ. Του Χιμένεθ λέει χεριά είναι αυτή. Κακή χεριά εννοείς τι? Παίχτης του δηλαδή, παίχτης του σπλάχνου. Αυτός τον έβρεσε, δικός του δηλαδή. Και τον Αϊντάρεβιτς, ο οποίος και ρυθμό δεν έχει και αργός είναι. Οπότε η ΑΕΚ, η οποία στο γράφημα του Καρατζαφέρη σήμερα φαινόταν ότι θα παίξει το 5-3-2 ή το 5-4-1. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Και υποτίμησε, αυτός είναι εμένα ο τίτλος, υποτίμησε τη Λάρισα, θεώρησε ότι με Κλωναρίδη φορ, με τελειωμένο Λάζαρο βιολογικά, με τον πεθαμένο τον Μασούτ, τον Μπακασέτα στα εξτρέμ και με, επαναλαμβάνω, το μεγάλο σφάλμα είναι οι δύο χαφ, Μωράν και Αϊντάρεβιτς, έχασε το κέντρο, έχασε μονομαχίες και οι μακριά τις γραμμές και οι δύο, ο Αγκάνοβιτς και ο Μιλοσάζιεβιτς, πήρανε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, κάνανε πολύ καλά παιχνίδια. Πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Νομίζω το λάθος ήταν, εντάξει, το φορ, εντάξει, τι κάνεις πίσω όταν πέσεις εκτός έδρας. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Θεωρώ ότι τους δύο χαφ, επειδή έχουν το στοιχείο του ύψους, ίσως να αντιλήφθηκε εκεί πέρα ο Χιμένεθ ότι στις μονομαχίες ψηλά θα είχε και ένα πλεονέκτημα. Εντάξει. Ενώ άμα περάσει ένα Γαλανόπουλο, ας πούμε, θα είχε ένα μειονέκτημα σε ένα, ναι, κακό αγωνιστικό χώρο. Ναι. Το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο ντισαβαντάζ για την ΑΕΚ σήμερα. Και, όχι ότι θα παίξει κάτι το φοβερό, ναι, αλλά σίγουρα δεν μπορούσε σε στιγμές που ήθελε να κρατήσει μπάλα να παίξει αυτό το παιχνίδι, να καθυστερήσει, να ροκανίσει χρόνο, να εκνευρίσει τη Λάρισα, να την πάει σε φάουλ. Να κάνει δηλαδή αυτό που πήγε να κάνει τελευταίο 20 λεπτό με τον Ατρόμητο. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι έμεινε και ο Μασούτ και τον πέρασε μετά και σαν φορ. Να κουμπίσει κάπου καλά η μπάλα, να βάλει πλάτη, πράγμα που δεν έγινε. Η Λάρισα για ένα τέταρτο αύξησε πάρα πολύ το ρυθμό της και εκεί ήταν που η ΑΕΚ άρχισε να δείχνει ότι σε τρεξίματα δεν μπορεί να ακολουθήσει σε πολύ μεγάλες στιγμές παιχνιδιού. Αντάρεβιτς πιο πίσω, Γαλανόπουλος, ναι, με Μωράν, Λάζαρος και Μπακασέτας. Ναι. 5 χαφ, 1 εξτρέμ. Με 5 χαφ και ένα εξτρέμ στο 1-1 η ΑΕΚ, να το βγάλει έτσι. Ναι, ναι. Πήγε δηλαδή να αγκαρέψει το μάτς, ναι, δεν υπολόγισε, ναι, ότι πίσω θα τη δημιουργηθούν προβλήματα και, όχι, την πάτησε η ΑΕΚ. Εκεί όμως και η Λάρισα πήρε πάρα πολλά πράγματα και από την μεσοεπιθετική της γραμμή. Δηλαδή εκεί που πιστέψανε όλοι ότι ο Νασλίδης πλέον έχει τελειώσει από το παιχνίδι. Που έχει και την κίτρινη και εικάζαμε και ο γιατρός πρώτος, ας πούμε, ότι θα φάει μια δεύτερη κίτρινη ο Νασλίδης. Ήταν πολύ πιθανό το σενάριο. Αλλά βοηθήθηκε πάρα πολύ από, κυρίως από τις πτέρυγες η Λάρισα και έκανε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ΑΕΚ. Σοβαρά τώρα. Και άλλο, τι ανάλυση, Manchester City άρχισε να το πει. Για άλλο ένα match. Στα μπακ ο Γκάλο έρχεται να προβληματίσει. Ναι. Ναι. Και έρθει και από τον πάγκο, δηλαδή. Ναι, δηλαδή ξεκούραστο. Μπαίνει στο 80 στη θέση, ναι, του Γκουλτ. Τραβάει τον μπακάκι αριστερά που είναι χαμάλης. Το βάζει δεξί μπακ. Και στη φάση του γκολ έχει φύγει 100%. Χάνει τον Γκρισμάν, ναι, και εκεί δεν έχει και ένα σημείο να προλάβει το κακό. Πάει και πέφτει. Δηλαδή, Ατρόμητο ΑΕΚ. Ναι. Πάει και πέφτει αυτός, ο Γουάρντα, πάνω στον Μωράν. Ναι. Σήμερα δεν κλείνει ο Γκάλο καλά, δεν μπαίνει καλά. Ο Μωράν αργεί να πάει και στην Τελειώσατε. Πάει ο Μωράν αργά να πούμε. Τα ζώα μου είναι αργά. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Τελειώσατε με τα σάλια πτέρυγες. Λες και ακούω τον Σαντιό Μανέ και τον Σιμουχάμετ Σαλάχ. Διακοπή συμβολέου τώρα στο Μασούτ. Διακοπή συμβολέου στο Μασούτ. Σε εκείνο το φόρο εκεί μπροστά. 3-4 τέτα τέτ. Δεν μπορούσε από τον Τζόνι Γόκερ να πούμε να βάλει την μπάλα μέσα στο πλεκτό. Τι μου λέτε τώρα εκεί. Έβαλε τον Ασλίδη. Τώρα τον έκανε να πούμε Μουχάμετ Σαλάχ. Τώρα τη λίγο. Σε παρακαλώ τώρα. Διακοπή συμβολέου εκεί το Μασούτ εκεί πέρα. Μια για το Κίεβο και μια για τώρα.
Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε που το βρήκατε εκεί πέρα, Johnny Walker Black Label τώρα. Άιντε βρε, κοίταξε. Τέσσερα τέτα τέτ πάνω στον αμυντικό και όλα έξω. Σε παρακαλώ. Και αυτό που λέει με τρελαμένο σου περάσει. Λέει ο πέντε λεπτό. Δικό μα παιδί να πω. Και πονάνε τα μυαλά μου. Και εμένα. Θα έρθω να ξεσπάσω σε σένα, θα ξεσπάσω τα μούτρα. Μα κατέρευσε στην ομάδα και το Super 3 λέει ο 577. Εσύ το έκανε αυτό. Θα πέσει πολύ ζουπάκι. Κάτσε ρε φίλε. Πάνε στι αιμορροίδε. Έχει τμήμα αιμορροίδα. Κιανό Σταυρό Ζαταγιά γιατρό να σου βάλει αληφή. Που σου έκανε μεγάλη ζημία ο Κόντης με το σαουρίδι εκεί στην αιμορροίδα σου. Μόλις σου φτιάξει ο Ζανταγιάς στις αιμορροίδες, έλα να με δείρεις. Τον πόγο το Ζανταγιάς στις κόψεις αιμορροίδες. Σουπεράκι, δίκιο τώρα. Εδώ μας έκανε εκείνος εκεί πέρα, τα έφαγε τα φράγκα. Μην τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, φίλε Σουπερά, 577, όσο και αν είσαι οργισμένος. Με το δίκιο του είναι όμως. Κάτι ψίχουλα που σου δίνει αυτός εδώ, τον Πάπας, να πούμε, Κλάιν Μάιν, κάτι 180 χιλιάρικα. Πάπας. Ναι, ο Ντόν Πάπας, να πούμε. Σας τον έχει φέρει ο Ελευθερούδης και βλέπω ότι κάνετε λίγο κατά κάποιο τρόπο πίσω όπιστε. Δεν λέτε μα, τα φαντάσματα του παρελθόντος δεν τα θέλουμε κτλ. Και μαθαίνω ότι ο Μοροφορίδης φεύγει του χρόνου και κολοτρύπεται να πούμε, λέει ο Κόντης. Αυτά να κοιτάξεις. Αυτά να κοιτάξει 577, κοίτα την αιμορροίδα σου. Που ο Καρυπίδης είχα δεν φύγει ποτέ. Μην τρως καυτερά για τη βλάπτου τις αιμορροίδες και όταν θα τα φτιάξει αυτά, έλα να ξαναμιλήσουμε ωραία, δημοκρατικά, όμορφα, φοβερά, ωραία. Πώς βλέπετε το match ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο 3-16. 4-0. Αργή ακόμα. Ναι, αργή ακόμα. 4-0. Δεν τον ακούγατε τον γιατρό, λέει ο 4-63. Τον κοροϊδεύατε. 2-1 η ΑΕΛ γιατρέ μαζί σου. Στέφαν, είσαι δικός μας. Μπράβο στο Καζινάκο για το άντερ. Αργιανός απ' την άλλη μου. Το βρήκε. Ναι. Το βρήκε. Τι είπε, εγώ ασούμε. Ζούμε τώρα, άντερ πόντου εδώ, Μαλέθια Κάλαγα Μάλγαρα, το έβγαλε. Ασούμε. Άντε τα κιόλα, το έβγαλε. Ναι. Μα με είπε εμένα το αφεντικό. Τι. Λέει, μου έφερε, λέει, ταλέντο από ό,τι με έχω πει. Γκρέκο ταλέντο, δυνατό. Ναι. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι εδώ του Μετρόπολη έχουν ιδιορυθμίες και μοναδικότητε. Και ο Χατζηνάκο μια μοναδικότητα και μια. Πώ το λένε, ιδιορυθμία να πω. Όλοι είναι ιδιορυθμοί εδώ πέρα. Όλοι γιατί εγώ τι έχω εδώ πέρα που έχω. Ποιο με ένα σωστό, ένα νορμάλ που δεν χρειάζεται ψυχή. Ένα μήνυμα πονηρό 9:39 α πούμε. Λέει ότι μετά την απέτηση Κούγια για αντιντόπινγκ, μεγάλο rotation η ΑΕΚ. Τυχαίο, Κωστάκι μου, λέει ο φίλος. Σιγά, δηλαδή, για το αντιντόπινγκ ψηλάρισε εδώ, σε παρακαλώ. Παΐπουλα. Το παΐπουλα αυτός. Εντάξει, το ότι έλειπε Αραούχο και Λιβάγια δεν νομίζω ότι είναι κάτι το φοβερό όσον αφορά το ντόπινγκ δηλαδή, που υποπτεύτηκε η Λάρισα. Πάντως έξυπνο και επικοινωνιακά να το δεις, έξυπνη η κίνηση της Λάρισσας. Έξυπνος. Ναι. Ευχαριστούμε. Έξυπνη η κίνηση της Λάρισσας. Χαιρετίζουμε τα Κρακοβία, λέει Μπραντ. Δικό σου είναι αυτός. Ναι. Από Κρακοβία είναι η Βίσλα. Βίσλα. Αν μας ακούνε από κύρια. Βίσλα Κρακοβίας. Παιδιά, το ραδιόφωνο, είναι παγκόσμιο. Όσοι είναι τοπικιστές στο ραδιόφωνο, είναι μικροί οι οριζοντές τους. Δηλαδή αυτό το λέω και για αυτούς οι οποίοι κριτικάρουν ομάδες, φανατίζονται με τοπικές ομάδες, στην Αθήνα φανατίζονται με άλλες ομάδες τοπικές. Εμείς τους ορίζοντες μας τους έχουμε ανοίξει, είμαστε κάτοικοι γης, έχουμε ελεύθερο πνεύμα, ανοιχτό σκέψη και ανοιχτό μυαλό να πούμε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι έγινε τώρα με τον ανασχηματισμό, άλλαξαν εκεί τα ρούχα, έβαλαν γραβάτες κουστούμια. Δεν παρακολουθώ. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν παρακολούθησα τίποτα, απλά με είπαν ότι ο Πάγκολος το 80 έκανε εγχείρηση προστάτη. Ναι. Ναι. Κλοπ, αυτός ο Κλοπ ο ποινικολόγος, Πολωνία είναι η Κρακοβία με λέει. Ναι. Στην Πολωνία είναι. Ναι, Πολωνία. Ποινικολόγια Κλοπ. Έχει ομάδα. Ένας Κλοπ θα μας σώσει φίλε. Ο Κλοπ μη γελάς. Άμα μπλέξεις τελείωσες. Σε καμιά δεκαετία θα είναι εισαγγελέας. Θα κάνουμε καμιά μανούρα που πουθενά θα μας πάνε εκεί στο ναι, αυτόχρονο. Ναι. Θα έχουμε το. Θα γλύφουμε εκεί πέρα, θα κλείγω. Ε, Χριστάκο, αγόρι μου, λέει. Σας ξέρω, κύριε, θα λέει. Οπό, αφού είμαι κανένα τέτοιο σου. Γνωριζόμαστε, θα λέει. Σας ξέρω. Όπως πήγε η Βλαχοπούλου εκεί στον πρόεδρο που έλεγε μα παίζατε χαρτιά. Ναι, λέει. Εσείς λέει εκεί δεν ήσασταν μαζί. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι δικαστήριο. Ναι. Εδώ είναι δικαστήριο, δεν χωράνε οικειότητες και τέτοια. Έχει έναν αυτό. Πώς έλεγε η Βλαχοπούλο στο δικαστήριο, Τερέστα, μου λέει ο πρόεδρος, τα βλέπω. Πάσο. Αυτός, πάσο. Ναι. Και αυτός μέσα στο κουμάρι ήταν. Κατόρθωσε λοιπόν ο Αγκάνοβιτς με τον Ασλίδη, τον Τέλετς και τον Κρισμπάν να φάνε λάχανο να πούμε την ΑΕΚ, η οποία έδειξε για άλλη μια φορά πρόβλημα. Θα μου πει σε κανένα rotation. Το rotation. Παίζει, με ποια ομάδα παίζει. Το rotation τι σημαίνει, έχω βάθος πάγκου. Και βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το βάθος. Ποιο είναι το βάθος. Θα σου πω το βάθος. Το πάτο του Βαρελιού. Χλωναρίδης, center forward. Μάλιστα. Μασούντ δεκάρι, Αϊντάρεβιτς Μωράνο Χαφ και ο Χούλτ να παθαίνει θλάση στο δεύτερο του παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποιο βάθος, Μπακάκης πάλι έπαιζε. Ναι. Όχι, άλλο λέω εγώ. Πάλι έπαιζε. Άλλο λέω εγώ. Μπάρκας. Λίγα πράγματα. Τι ποιος Μπάρκας.
Έχει ανέστη, τον έφαγε τζιντότα. Μπάρκα. Επιμένει στη Γιούλη Μπάρκα. Στο Μπάρκα και Γιούλη Μπάρκα. Γιούλη Μπάρκα. Θυμάσαι τη Γιούλη Μπάρκα. Δεν τη θυμάμαι. Δεν την πρόλαβε. Εντάξει, ρε, στο ίντερνετ, τι προλάβω. Δεν την πρόλαβε τη Γιούλη Μπάρκα, να πούμε, δεκαετία 90. Σύσου ένα παιδί, μα κουνιά τώρα επειδή έγινε γομάρι, να πούμε και. Μεγάλωσε στο βουνό και. Συγγνώμη, στο 90 εγώ 10 ετών ήμουν. Κώστα μου, σε παρακαλώ. Θυμάμαι τη Γιούλη Μπάρκα. Τη Γιούλη Μπάρκα. Σε παρακαλώ τώρα. Βέβαια. Γιούλη Μπάρκα σειρά με βίνα ασίκη, να πούμε. Ναι. Τι, πώ τη θυμάμαι. Χάθηκε από την πιάτσα, Χάθηκε από την πιάτσα. Κοίταξε. Εξυφανίστηκε. Εξυφανίστηκε από την πιάτσα, διότι όταν περάσουν οι δεκαετίε. Όχι, όχι, νωρί, κάτι είχε πάθει, ένα κεφαλικό. Ναι. Κάτι είχε πάθει, ναι, είχε κάτι είχε πάθει, αλλά εντάξει, δεν είναι. Σία Λιαροπούλου, εξυφανίστη. Μου λέει και αυτό κάτι το όνομα, Σία Λιαροπούλου. Κάτσε να δούμε ποιοι έχουν εξαφανιστεί από τότε. Έχουν εξαφανιστεί. Μόνο εμεί θα του βρικόλακε είμαστε εδώ 20 χρόνια. Στην τιμήσα μαρούδα να πούμε. Πάμε διάλειμμα. Πάλι, πάμε, ναι. Άντε, πάλι. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. On her way to work one morning down the path alongside the lake. A tender heart. Παοξίδες, έχετε τη δυνατότητα για πρώτη φορά στην 90 ετία που βρίσκεστε στη γη να πάρετε double. Θέλετε τη Λάρισα ή την ΑΕΚ στο τελικό? Εγώ θέλω την ΑΕΚ. Εσύ θες την ΑΕΚ, ε? Ναι, και εγώ θέλω την ΑΕΚ. Θες την ΑΕΚ, ε? Καταρχήν θα έχει μεγαλύτερη αξία. Θα έχει μεγαλύτερη αξία. Τι σε νοιάζει εσένα? Double θα θες εσύ. Δεν θες να γράψει ένα στραπά. Δηλαδή εσύ τώρα μα σου πούνε ότι πήρε το πρωτάθλημα, αλλά α πούμε. Οι Ολυμπιακοί είχαν διαιτησία, φιλικές ομάδες. Άμα τα είχατε κι εσείς αυτά και παίρνετε πρωτάθλημα, θα σας ένοιαζε? Εταιρεία. Νομίζω πως όχι. Δεν νομίζω κι εγώ πως όχι. Άρα, τι... Αλλά φέτος είναι... Ναι. Φέτος είναι πολύ διαφορετικός και ο ΠΑΟΚ. Και αγωνιστικά. Άστα, ναι, όλα τα άλλα. Ναι. Άστα τα έξω. Ναι. Και αγωνιστικά νομίζω. Τι λένε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τώρα? ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ 25 χρονών πιστεύει ότι ακόμα και με 3 μείον θα κάνει 7 στα 7 και θα το πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έχω καλή ομάδα. Εσύ το πιστεύεις? Κοίταξε, αυτό που βλέπει ο ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ είναι μια θετική άβρα της ομάδας. Οπότε. Οπότε σου λέει να πούμε, εφόσον βλέπω εγώ θετική αύρα για την ομάδα μου, δεν πάω να με ρίξει και μία. Μα τόση ώρα κάνουμε, ναι, λόγο για την ΑΕΚ που δεν έχει ρόστερ, που, ναι, δεν μπορεί να, ναι, κάνει ρωτέσον, ο ΠΑΟΚ και μπορεί να τα κάνει αυτά. Πού το ρωτέσον της ΑΕΚ, πού το βάθος της ΑΕΚ? Αυτό λέμε ότι πού δεν νομαρά, έχει. Πού νομαρά, πού να Ιντάρεβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει. Πού να ο Μασούντ. Βρωμοκοπάει Τζόνι Βόκερ ο Μασούντ. Σκυλοβρωμάει. Σκυλοβρωμάει ου Ισκύλα. Έκανε και ένα, ναι, πιάσιμο. Σχολιάστε αν θέλετε το αυτό, ιρανικό, ναι, πιασάρχη, το, ναι, του Μασούτ στο Ζίζιτς. Υπάρχουν βιντεάκια που κυκλοφορούν. Και ο άλλος λέει, όταν έπιανε ο Πέλκας τα παυτά του, όλοι βγήκατε και τον κράζατε. Το παιδί. Τώρα που ο Μασούτ έπιανε το αντιπάλου, γιατί δεν λέτε τίποτα? Το πιασε. Ναι, ναι, ναι. Ο Μασούτ δεν έχει ανησυχήσει τίποτα? Εκείνη την ώρα πρέπει να έχει. Ναι. Συμφωνώ πάντως πάνω σε αυτό το Πέλκα, αλλά. Ούτε κόκκινη κάρτα δεν έχει. Αλλά τίποτα, τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτό εδώ διαιτητή που έπαιζε. Κόβεται λόγω μάπας, να πούμε. Δηλαδή, λόγω φρύδιων. Του είπαν εκεί, κάνε το φρύδι, να πούμε. Έκοψε λίγο φρύδι. Τι να, αλλά κόβεται λόγω μάπας. Σαν φρενάρισμα που σκάνει, είναι μονοκόμματος. Είμαστε κι εμείς άσχημοι, ρε φίλε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι. Έλα, ρε, μορφούλησε. Τώρα να έχεις από τη μια την. Πώς το λένε την διαιτητή, να την.
κουρουμπίλια. Την κουρουμπίλια λες. Και από την άλλη να έχεις τον πιο άσχημο άντρα του ελληνικού αθλητισμού. Πώς το λένε? Πραξιτέλη. Και το λένε και Πραξιτέλη. Παραδείγματο. Δηλαδή να σε λένε Πραξιτέλη και να έχεις αυτή τη μούρη να πούμε. Αυτό το φρύδι το. Με συγχωρείτε που με είδατε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μην σου καθρέφτη. Είμαστε, επαναλαμβάνω, και εμείς άσχημοι, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Φαίνομαι, είσαι αδερφητή σαν τον Μπραντ Πιτ όμως. Να κλωτσά, να παίρνει κόκκινη με τη μία, να του ευχαριστήσει. Και τιμώρησε με διαιτητά μου. Αδικία τη φύσεω, ρε φίλε. Να, για να... Τι θα γίνει εγώ. Ραμ χάρηκαν τα πάω και πιστεύουν ότι η ΑΕΚ δεν θα είναι τελικό. Και δεν θα είναι. Αχ, κόντρα σε όλους και σε όλα. Θα είναι. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ δεν αγόρασε ΕΠΟ και τα έχει όλα δικά του. Ναι. Τα νικούς δεξιά, αριστερά και φιλικά. Γιατί φοβούνται. Λέω 6, 148. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να φοβάται κάτι. Θες έπαρση, θες πραγματικότητα. Άρα δεν φοβάσαι τίποτα εσύ. Όχι. Άρα δηλαδή το παίζει. Όχι, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Είναι αρκετά καλή ομάδα ΠΑΟΚ. Είσαι σίγουρος ότι το παίζει στο πρωτάθλημα, σου λέω τώρα. Ξανά εγώ ρωτάω. Είσαι σίγουρο, τέλος. Ναι, και με μείον 3. Ωραίος. Αυτό θέλω να ακούσω. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν είναι φοβάται τίποτα διότι έχει πάρει ΕΠΟ, έχει πάρει γραφή, έχει πάρει τυπόνια, τυπολόγια, καράβια τα πήρε όλα. Αυτό που λέω τώρα δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε κάτι άλλο. Κάτσε να ακούμε. Ποδοσφαιρικά εγώ σου μιλάω. Σε ρωτάω επειδή είσαι νέο παιδί, ποδοσφαιρικά. Το πήρε σου λέω το πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Πώς αισθάνεται το γενικό σύνολο του ΠΑΟΚΣΙΟΥ, δεν ρωτάω τι θα πει. Φέτος είναι η πρώτη φορά. Να βάλω το pick-up του Καζαντζίδη την Τρίτη που θα βγει απόφαση. Όχι. Όχι, δεν θέλει. Είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι και εγώ που ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει ότι μπορεί να γίνει αυτοκαταστροφικός. Εγώ θα ολό. Τεκτικά εννοώ έτσι. Εγώ θα έχουμε κλάματα την Τρίτη. Ολυμπιακός περιμένουν τρεις. Έσχος ντροπή. Θα ζήσουμε με αυτό, να ξέρεις. Ξέρεις τι ωραία που θα είναι να πάρεις το πρωτάθλημα και να γράφουν έσχος ντροπή. Αιδία να φτιάσω κατεστημένο. Παίρνοντας καταρχήν αυτό το πρωτάθλημα αυτό... είναι και το πιο μάγικο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν σε κάνουν μείον τρεις δηλαδή. Ε. Είναι ναι, δεν λέω ότι το εύχομαι, δεν λέω ότι το θέλω. Ναι. Κανείς ΠΑΟΚ δεν το θέλει. Ναι. Αλλά αν γίνει αυτό και με βάση τα τωρινά δεδομένα. Νομίζω ότι θα είναι και θα πάρει μεγαλύτερη αξία. Στο Υπουργείο να πας με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ να κάνετε κατάληψη του Δεν έχω τέτοιου είδους ανησυχίες. Άλλες οι ασχολίες. Με πόσα μάτς περνάς, 7 στα 7 ναι. Ή 5 μάτς και 2 σοπαλίες στο πρωτάθλημα. Τώρα αυτό, αυτό είναι πολύ θεωρητικό. Για εμένα αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να πας με 7 στα 7. Αλλά είναι πολύ κομβικό το παιχνίδι με τον Αστέρα. Γιατί περνώντας από τον Αστέρα μια δύσκολη έδρα. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Ελλάδα. Για μένα το πρωτάθλημα θα το σηκώσει μέσα στη λεωφόρα αν κερδίσει εκεί. Αργούν αυτά τα παιχνίδια. Δεν αργούνε. Αργούνε. Δεν αργούνε. Εκεί είναι ο νομίζω ότι αργούνε. Πεινασμένο εύκολα τον. Δεν είναι πεινασμένο, πρόσεχε κάτι. Αργούνε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε τρελή φόρμα. Κάποια στιγμή κάνει χιλιά. Άσερε τώρα τον πεινασμένο τώρα τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι πεινασμένο, Παναθηναϊκό. Ψόφι στη βρωμάτα χρυσή. Εκεί ο Τωμάς θα φοβάσει για μένα. Ποιο πάρε. Την ΑΕΚ με τι φοβάσαι εδώ. Πιο πολύ να φοβάσαι τον Τρίγο να πάρω ράβο. Καλά, 4 στο εντάξει. Εντάξει. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, υπάρχει. Κοίταξε. Επειδή έδωσε. Θα πούνε και τον Κάτσε κάτσε έξω ένα μάτσε. Ναι, αυτό πήγα να πω. Αλμανάκια επειδή έχει δώσει τώρα και τον Κάτσε και τον Μιστακίδη, έχουμε μια λογική όλοι ότι θα περάσει από εκεί πέρα μπάει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα δείξει, γι' αυτό σου λέω περίμενε. Ο παδί του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό σου λέω περίμενε. Θα πάμε, λέει, στο μάτς πριν, λέει. Καλά. Πριν καλά. Το μάτς, λέει, θα φανατίσουμε έτσι και το δώσουμε το μάτς, θα τα σπάσουμε. Όχι, θα το κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί να το αφήσει. Εσύ το Παναθηναϊκό μπορεί να τον πάρει εύκολα. Ναι, στη λεωφόρο πάντα είναι επικίνδυνο ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή όμως δείχνει ότι. Ναι. Μπορώ να τον πάρω. Και αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα παίζει με τον. Μπορείς. Σου είπα σε ένα μήνα, δεν λέει τώρα αύριο. Ναι, νομίζω μπορώ. Δηλαδή, σε ένα μήνα να μην το πεις. Κουρμπέλι, Τσανδάλι, κάτσε. Δεν μου λες. Χαφ που δεν σκοράρουν, Τσανδά... που δεν δημιουργούν, που ναι. δεν κάνουν καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σκάτσει ένα πάουκ. Ένα πάουκ που. Αν εξαιρέσει τον Πασχαλάκη, όλοι οι άλλοι κάνουν επίθεση. Ναι, χι. Άκου τι λέει. Με ποιον. Αν εξαιρέσει τον Πασχαλάκη, όλοι οι άλλοι κάνουν επίθεση. Ακόμα και τα χαφ τα οποία είναι. Σε ποιον κάνουν επίθεση. Έφυγε ο Τσίμηρος και εκεί πάνω που πήγαν όλοι να τρελαθούν, για ποιο λόγο έφυγε ο Τσίμηρος. Και τι κάνει, ξαφνικά Μαωρίσιο σκοράρι, Σάχοφ σκοράρι. Πού. Τώρα να μπαίνει σιγά σιγά και μου λένε. Πού. Σε ποια ομάδα σκοράρι. Τι σε ποια ομάδα. Σε αυτού που παίζει. Σε ποιε παίζει. Σω παίζει. Χωρίς ο Βαρέλα ανεβαίνει, ναι. ήταν θέμα χρόνου να σκοράρει από στατική φάση που συνηθίζεται για στόπερ. Ναι. Το έκανε. Ναι. Ανεβαίνει ψηλά, κάνει μια κίνηση σαν δεξί εξτρέμ με τα Γιάννενα. Όπως και να έχει, την κάνει. Ο Κρέσπο είναι ένας πολύ κεφαλικός παίκτης και ας μην γεμίζει πολύ το μάτι. Κώστας, έχω ακούσει κιόλας, έχει κάνει μια αλφακριτική για τον Κρέσπο. Χάνει πάρα πολύ στον αέρα. Παρ' όλα αυτά είναι οξυντερκής και γρήγορος. Το έχει βρει καλά με τον Βαρέλα που έχει ανέβει πάρα πολύ. Καλά. Ο Πρίγιοβιτς που τον κράζουμε πάρα πολύ, αλλά έχει τα τελευταία 3-4 παιχνίδια. Μέσα σε 5 αγώνες, σκάρατε όλους θεούς.
Άιτε ρε, τα σταματήστε από εδώ πέρα. Μόλις κάνετε μια γκέλα, αρχίζετε εκεί πέρα. Έκανε. Αου, αου, και εκείνο και έτσι και. Άσε τώρα. Έλα, όλοι έκανε γίνανε, κάτι πολύ σωστό. Γίνανε με τη Σμύρνη, γίνανε Ροναλντίνιο. Μέση έγινε ο Πέλκας με τον Πανιόνι. Αν έπαιζα με την Μπαρτσελόνα, θα έλεγα ότι έπαιζα με την Μπαρτσελόνα. Ένα πράγμα τώρα, επειδή βάζει την ομάδα, τη βάλει τον Πάουκ. Έτσι. Στην Πριμέρα Διβιζιόν, στην Άλφα Εθνική, μένει η κατηγορία, θα τον περάσει Λεγκανιές και Μάλαγα. Θα τον περάσει Λεγκανιές και Μάλαγα. Δηλαδή θα υποβιβαστεί. Βέβαια. Αφού είναι πολύ καλύτερο το πρωτάθλημα το ισπανικό. Σε πάρα πολλά κομμάτια. Για περάσει. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι σύγκριση. Σωστή. Σε ρώτησα εγώ τώρα. Κατάλαβα. Γιατί θα βγει πρωτάθλημα, θα παίξει. Ναι, κατάλαβα τι λέει. Αυτό σου λέω εγώ τώρα. Με αυτή την ομάδα θα παίξει. Στην Αγγλία, όχι. Στην Αγγλία, φίλο τη. Στην Αγγλία, δύσκολα. Μόνο από όλο το ρυθμό τη Αγγλία νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο κάτω. Σε βάζω τώρα επειδή είναι πιο δυνατή. Κατάλαβα τι λέει. Κατάλαβα. Δεν σε βάζω Ολυμπιακό και ΑΕΚ, δεν θα παίζανε με 50 πόντου πίσω τα χαρά. Ναι. Κατάλαβα τι λέει. Εννοείται. Αλλά είναι λίγο πιο άστοχο αυτό. Δεν είναι άστοχο γιατί θα παίξει με αυτή την ομάδα Ευρώπη. Έχει ακούσει κάτι σήμερα. Δεν ακούω, φίλε μου. Διάβασα κάτι που. Είπε ένα ωραίο. Ναι. Λέει. Στη Β' Εθνική, λέει, δυστυχώς κύριε, λέει η Θωμαίδη, ή θα πρέπει να πας, λέει, με κάποιο άρμα, ή πρέπει να στείλεις αγώνες. Εμείς πάντως, λέει, σε άρματα δεν ανεβαίνουμε. Άρα ισχύει το δεύτερο. Όχι. Δεν ισχύει τίποτα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν αφήνει να εννοηθεί. Όχι. Είναι πανέξυπνος, λέει. Κατάλαβα τι. Σε άλλες ομάδες έλεγε. Σωστό. Ο Καλατζίδης δεν ξέρω τι έγινε. Μίλησε, έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είπα με τον κύριο Θόδωρο θα μιλήσουμε όταν έρθει κάποιος δίπλα να βοηθήσει. Με τον Αζεβέδο τι λέει, μπάζεται λίγο όπως λέγεται. Ο Αζεβέδο και αυτός μεσοεπιθετικά είναι αρκετά καλός, αλλά πίσω δείχνει ότι έχει προβλήματα. Αζεβέδο εξτρέμ αντί του Μακ θα δοκίμαζε. Όχι. 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 Είναι παίκτης ο οποίος θέλει χώρο από πίσω, είναι αρκετά ορμητικός, δεν έχει δείξει ότι έχει. Το στοιχείο του extreme στο ένα σπίτι. Το Mac τον έχω έξω αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ προσωπικά. Κάτι κάπου κολλάει. Το που μαρκάρει, που έρχεται, πετσάμε. Λίγο, ε. Αυτή τη δεν δείχνει κάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Λιμιός είναι πιο πάνω σε αρκετά κομμάτια από τον Mac. Λίγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Και είναι πρόβλημα αυτό. Για τον ίδιο τον Mac και για τον Mac τον ίδιο. Ναι. Αλλά Αζεβέδο αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή λύση. Σαν backup του Βιερίνια, καλός κακός με τον Βιερίνια επιβιώνουμε σαν αριστερό back. Αλλά είναι αρκετά. Και στα δεξιά χθες, εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι μου αρκετά επιθετικός, δεν χρειάζεσαι εκεί πέρα πολλά πράγματα. Μου κάνει εντύπωση ότι τα χάφ σου που δεν είναι καλά έχουν ευκολία στον goal. Δεν έχει καλά. Ναι. Όχι τόσο γρήγορα. Ναι. Όχι τόσο γρήγορα. Αλλά πατάνε. Ναι, ναι. Πολύ έξυπνα την περιοχή. Ναι. Δηλαδή ο Σάχοφ είναι απίστευτος ο τρόπος που πατάει την περιοχή και δεν το καταλαβαίνει. Ξέρεις τις επαναφορές ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν υπεραριθμία και ο Πάοκ δεν την πατάει. Για πολύ λεπτό. Οι δύο στόπερ που ούτως ή άλλως δεν ανεβαίνουν και οι τέσσερις πλάγοι. Και έρχονται έξι και δεν σου κάνουν κόντρα. Κάνουνε. Δηλαδή στο transition που λέει και ο γιατρός γυρίζουν πάρα πολύ γρήγορα οι τέσσερις σου που μπορεί να μπροστά η extreme να μην είναι. Αυτό που θέλουμε να είναι, όμως στο ανασταλτικό κομμάτι και ο Τζάλμα και ο Μακ. Αυτό πήγα να σου πω. Και ο Λιμιός στο ανασταλτικό κομμάτι. Ουσιαστικά παίζουν αυτοί μπακ. Μπάλα μιλάμε τώρα. Τελείωσε η Μακεδονία. Και είναι και φυσιολογικό. Τώρα η μπάλα. Τελείωσε τώρα. Άλλο η Τζάλμα, Μακ. Δεν ξέρω, δεν είδα. Στο 0-1 την άφησα. 1-1 η Μπαρσελόνα. Ένα κάνει και αυτή η αναχή. Δεν πειράζει. Κάνουν υπεραριθμία, κάνουν την overlap, βγαίνουν φωτογραφίες στο Instagram. Δεν μου λες πόσο λεφτά κάνει ο Πρίγιοβιτς. Πάω ξύ που βλέπεις. 9 εκατομμύρια. Όχι ρε, πόσο κάνει ο Πρίγιοβιτς. Εξαρτάται για ποια δεδομένα μιλάμε. Για την Ελλάδα. Είσαι εσύ διευθυντής, manager στην Paris Saint-Germain. Ναι. Όχι Paris Saint-Germain ούτε πάντα. Δεν τον βλέπω. Ναι. Στη Μαρσέιγη. Και θέλεις ένα δεύτερο επιθετικό στο πάγκο. Έχει πάρα πολλά κομμάτια. Έχει ανάλυση μεγάλη. Παλιά έχει ανάλυση. Όχι, και τώρα. Σε λέει 3 εκατομμύρια ευρώ και παίρνει τον Πρίγιοβιτς. Το δίνεις. Όχι. Τι μου λες όλο το σκηνικό με τον Πρίγιοβιτς ήταν η έξυπνη κίνηση του Κοντού και του Μίχελς και του γυμναστή που δεν άφησε ο Πρίγιοβιτς να δίνει τον Λουτσέσκο. Γιατί να το δίνει τον άνθρωπο. Πριν δύο μήνες είχαμε αυτή την ιστορία τακτική δεν κάνεις. Πριν δύο μήνες είχαμε την ιστορία και έπαιζε ο Κουλούρης. Και έπαιζε ο Κουλούρης εντερφόρ. Εάν ο Κουλούρης ήταν ποδοσφαιριστής και δεν ήταν παλαιστής, αυτή τη στιγμή μπορεί να έπαιζε βασικός ο Κουλούρης. Τι έγινε όμως.
ήταν ένα κομβικό σημείο για μένα. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο? Το ότι ο Κουλούρης δεν τους δαμπάνεις μπορεί να φέρει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ πιο εύκολα. Γιατί? Άκου τώρα ανάλυση. Ο τους δαμπάνεις ο Κουλούρης, του δόθηκαν οι ευκαιρίες και δεν τις πήρε. Δικαίως δεν τις πήρε. Εντάξει. Να ξέρεις, έχει δύο ερμηνείες αυτό. Ο Λουτσέσκου, από ό,τι έμαθα εγώ, ήθελε όπως το Λιβάγια να παίρνει χώρους μεγάλους, ήθελε και τον άλλο να. Ο άλλος έξω από την περιοχή, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής που λέγεται Πρίγιοβιτς έξω από την περιοχή, είναι Κανδρώνη. Είναι Κανδρώνη του Κανδρονιού, ο Κανδρώνη. Και του λέει, εγώ πρέπει να παίζω εκεί κοντά. Βρες τρόπο να με φορτώσεις. Φόρτωσέ με εσύ και εγώ θα σε βγάλω πρωταθλητή. Και βρήκε τρόπο, αφού γλίτωσε το ξύλο ο Λουτσέσκου, τον κάλεσε στο σπίτι, φάγανε ήπια, τι στο διάλογο κάνανε, δεν ξέρω. Τον κάλεσε. Ναι, για να γλιτώσει και του λέει, και τα βρήκανε. Τι σημαίνει τα βρήκανε? Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Κουλούρης, ότι είναι τους δαμπάνης. Το άλλο είναι ότι ο κακός βιολογικά Βιερίνια εξελίχθησε καλό αθλητή, με καλή ζωή. Όχι ουίσια. Ήταν το θέμα χρόνου. Όχι, δεν ξέρω. Άσχετα το ότι πήγε μπακ. Άκουρα ήταν θέμα χρόνου. Όχι ουίσια, όχι βερμούτ, όχι να βγει ας πούμε Μπερμπάντοφ απατεώνας. Σου λέει δεν είμαι στα καλά μου. Προσπάθησε και το διαχειρίστηκε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Βιερίνια. Ώστε μην πάθει καμιά θλασούλα και μείνει πίσω κτλ. Σε αυτό παίζει ρόλο και η ευφυΐα του Βιερίνια που ήρθε γέρος και ξαφνικά μετά από τρεις μήνες, τέσσερις άρχισε να ανεβαίνει. Γίνεται με το Λέωβα σε αυτή η ιστορία. Και με το άλλο το παλτό που πήρατε που σας φόρτωσα, την καρικατούρα εκείνη, πως τη λένε. Ναι. Δύο τραυματισμοί σωτήρι για τον Λουτσέσκου. Και μπαίνει ο Βιερίνια full back κάποια στιγμή. Πάνω στον καυγά λοιπόν που κάνει ο προπονητής με τον Φορ, ανεβαίνει ο Βιερίνια. Και τι γίνεται? Του λέει θα παίρνεις όλη την γραμμή. Δεν θέλω ούτε γκολ να με κάνεις ούτε τίποτα. Θέλω να κάνεις πλάτος. Τώρα άμα κλείσεις προς τα μέσα και κάνεις και πέντε σουτ, κάντα. Θέλω να παίρνεις πλάτος, να μπαίνει ο εξτρέμ μέσα. Ο Πέλκας να παίρνει ρόλο φορ δεύτερου. Δεύτερου φορ. Και αυτός εδώ, ο 5 μέτρα μπροστά, 5 μέτρα πίσω, 3 μέτρα μπροστά, φέρτε του την μπάλα ψηλά, χαμηλά. Έχει τα καλά πατήματα, την όσφρηση του γκολ και μπορεί να σκοράρει. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία. Ήτανε τα κομμάτια εκείνα. Τώρα, αν τον πάρεις τώρα τον αυτόν, τον Πρίγιοβιτς, και του πεις πάρε σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία θέλει μεγάλους χώρους. Να βγει να πάρει το στόπερ απ' έξω, να την πάρει πλάτη, να τη δώσει, να τριπλάρει. Δεν πρόκειται να παίξει ούτε στη Σπαρτάκ Μόσχα, θα πούμε. Εντάξει. Τέλος, ο ΠΑΟΚ. Συμφωνούμε. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει το παιχνίδι όπως βολεύει στον Πρίγιοβιτς. Το προσαρμόζει πάνω. Το προσαρμόζει, θα τον πουλήσει, θα πάρει πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται. Και από την άλλη μεριά, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Μακάρι να τον πουλήσει γρήγορα. Ήδη ο μάνατζερ του έκανε τη δήλωση και είπε που πωλιέται το καλοκαίρι. Να έρθουν τα φρέσκα τα λεφτά. Σε πολωνικό μέσο, εγώ που διάβασα. Πολωνικό, τι στην Πολωνία θα πάει. Όχι, όχι. Το τελευταίο διάστημα. Ο μάνατζερ του είναι Πολωνό. Δεν ξέρω, ο μάνατζερ του που στο διάλογο. Στην Κρακοβία. Στην Πολωνία. Ναι, είναι Πολωνό που στο διάλογο. Είναι κουμπιστή από. Πόλσκι είναι. Πολωνέ δεν ξέρω. Το τελευταίο διάστημα ο Πρίγιοβιτς έχει ανεβάσει και την απόδοσή του και στο συμμετοχικό κομμάτι. Αρχίζει, παίρνει πλάτο μέσα στην περιοχή, απασχολεί τα στόπερ. Και έτσι πάρα πολύ ευέλικτα από πίσω τα χαφ, τα μπακ, οι εξτρέμ. Πέρα πίνει και λεμονάδα, στείλει και ένα φραπέ. Όχι. Παίρνει πλάτο, κάνει το ξέβι πυράβλου. Ρωτάει ένα. Ρωτάει. Αν στραβοπατήσουν με αστέρα και φάνε και μείον τρει, θα έχουμε Καζαντζίδη. Όχι, ρε, τι Καζαντζίδη. Δεν στραβοπατάμε. Πήραμε ένωση, πήραμε ΕΠΟ. Έχουμε τα δικαστήρια, έχουμε του δικηγόρου. Εγώ ρε, κορυδεύουμε. Εγώ ρε, 10 μήνε μου τα λε αυτά. Εγώ δεν είμαι, δεν υποστηρίζω αυτό. Τελείωσε. Είμαστε φέτο ο ΠΑΟΚ απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία σε όλα τα κομμάτια. Τι, πηγαίνει στην εκκλησία? Όχι. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άκου ένα μήνυμα και θέλω την γνώμη σου. Και εγώ δεν είμαι. Ραπ, προτείνω αύριο οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ να πάρουν αναβολή λόγω εξετάσεων που θα κάνουν στο Διαβαλκανικό. Το δρόμο έδειξαν οι δικηγόροι του Ολυμπιακού Λίβας και Δημακόπουλος που πήραν, λέει, δεύτερη αναβολή για το μείον 3 λόγω εξετάσεων στο Ωνάσιο. Ξύπνα Σαββίδη, θέλω κόσμο με ΑΕΚ. Άκουτα. Πιο μπροστά είναι πάλι. Πάλι είναι πιο μπροστά. Σιγάρε, παιδιά, έχετε κάνει τον ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα. Χαλαρώστε λίγο, 120. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Και ένα οπαδό του Παναθηναϊκού και ανοίγουμε γραμμέ. Ναι. Έχουμε κανένα κοινωνικό θέμα να πούμε. Θα ανοίξουμε τι γραμμέ και θα τα αναλύσουμε και κοινωνικά. 2-31-090-90-90. Θε γραμμέ. Α, πείτε εσύ, 2-31-098-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Θε αεξίδε να βγουν σήμερα να κλαίνε. Θέλω να βγουν. Αλλά δεν νομίζω να κλαίνε. Δεν νομίζω να κλαίνε. Δεν νομίζω να κλαίνε. Δεν νομίζω να κλαίνε. Όχι. Για να δούμε. Όχι. Αγόρι μου, λέω 300 εσύ. Επειδή είσαι 23 ετών, κάνε μια φούσκα με τη μίξα σου. Ναι. Πιες λίγο γάλα ζεστό. Ναι.
και μετά έλα να νικήσεις τη Λεωφόρο. Σε προσκαλώ κιόλας να πάμε να δεις σε μια αποθήκη κάτι τρόπαια πρωταθλήματος, να δεις πως είναι κιόλας, λέει. Κατά τα άλλα, επειδή όταν παίξω με εσάς, λέει, θα έχω νέους επενδυτές σε δύο εβδομάδες. Ναι, ναι. Μην ελπίζετε, λέει, και πολλά πράγματα. Ο νέος επενδυτής τι θα πρωτοκάνει, δηλαδή. Ε? Εγώ να συμφωνήσω για τα τρόπια. Ο νέος επενδυτής το μόνο που θα κάνει είναι να δεχτεί τον Σαν. Αυτό θα κάνει. Αλλά δεν θα βρω εγώ τον Παναθηναϊκό του Μπασινά, τον Παναθηναϊκό του Σιταρίδη. Εσύ έχεις τον Παναθηναϊκό του Σιταρίδη. Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Είναι άλλα δεδομένα. Έλα τώρα. Είναι άλλα δεδομένα. Η ομάδα του. Εγώ δεν είπα κάτι για το θέμα αυτό. Να είχε το πέρα. Απλά να μην φουσκώνετε όσοι παίρνετε ένα μικρό, μην φουσκώνετε το μυαλό του ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω για μένα. Ούτε. Επειδή εγώ φουσκώνω του Αριανού. Εγώ σου είπα, οι δικοί μα λεφτά δεν έχουν. Άμα δεν έρθει κάποιο στο Καρυπίδι, προκοπή δεν θα δούμε εκεί. Αριανή από το φα είναι ακόμα. Εμεί όμω προκοπή έχουμε δει από το Σαββίδι. Αυτή τη στιγμή. Τα λεφτά, μην τα πετάτε κουτουρού, μην φουσκώνετε το μυαλό τώρα του. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τα πάντα. Για να πάρει ένα overlap, πέλκα σου, πίσω. Σε παρακαλώ τώρα, βάλω τον πίσω βαρύ να τρέξει 60 λεπτά πάνω κάτω. Ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει στην Ελλάδα. Τι ποιοτικό υπάρχει. Ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει. Πίσω βαρύ, ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ποιοτικό. Ναι, ναι, είναι τρομακτικός ο τρόπος που αλλάζει το ρυθμό του. Πάμε. Και ο τρόπος που πετάει τις κάρτες. Ο τρόπος που πετάτε μου φαίνεται το ακόντι όλοι σας εκεί πέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλά, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, καλημέρα. Γεια σου, Ραφ. Καλώς τώρα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε τώρα την αγωνιστικότητα του ΠΑΟΚ ή να σχολιάσουμε το δικαστήριο που θα έχει αύριο. Όλα. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Να σου πω ρε αυτό που λες. Ο ΠΑΟΚ ξέρει θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν το λέμε τώρα εδώ και μήνες. Το λέτε ότι θα πάρει πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει Ηρακλής, δεν υπάρχει Άρης. Δεν το νοιάζει. Δεν υπάρχει, υπάρχει, Τρίπολη, δεν υπάρχει Ολυμπιακός δυνατός, δεν υπάρχει ΑΕΚ, δεν υπάρχει κανένα. Όταν τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός είχε ένα δυνατό ΠΑΟΚ και Άρη, ας πούμε. Όταν τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός, φίλε μου, έτσι πως τα έπαιρνε βέβαια, υπήρχε δυνατός Παναθηναϊκός, υπήρχε Άρης, υπήρχε ΑΕΚ. Γι' αυτό τα έπαιρνε έτσι ο Ολυμπιακός. Μα γι' αυτό τα έπαιρνε έτσι ο Ολυμπιακός. Αφού δεν υπάρχουν αυτοί, γιατί δεν το παίρνουν οι Άρη. Αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός τότε είχε το Σισε, είχε το Λέκτο, είχε τον Τιμπέρτο Σίλβα. Πού καταλήγουμε, αδερφέ, πού καταλήγουμε. Ότι τι. Καταλήγουμε ότι και αν το πάρει το πρωτάθλημα. Το υποτιμάς αυτό το πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Μόνος του τρέχει, άντε και τον ανταγωνίζει και λίγο η Άκη. Φταίει ο ΠΑΟΚ που είναι οι άλλοι μέτροι και κακοί. Κάτσε, γιατί μόνος του τρέχει, η βαθμολογία τι λέει. Μόνος του τρέχει, δε φίλε. Γιατί τρέχει. Οι άλλοι δεν έχουν. Οι μάδες, ο Κάχα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Όλοι μαζί στη βαθμολογία, ρε φίλε. Γιατί τους όχι, όχι. Δεν καταλαβες. Στην πόλη δεν υπάρχουν ομάδες για σκόψη να κάνουν. Στην πόλη. Α, στην πόλη. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα. Καλός ή κακός. Ωραία. Στην Αθήνα υπάρχει μόνο πλέον Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ωραία. Ρε φίλε, φταίει ο ΠΑΟΚ που έχει άνθρωπο με λεφτά. Φταίει ο ΠΑΟΚ που έχει άνθρωπο με λεφτά. Και τι έκανε, μην το πάρει. Πρέπει να στεναχωρηθεί που θα το πάρει επειδή άλλοι. Ακού. Δηλαδή. Ωραία, ωραία. Άρα δηλαδή τι να κάνει. Δηλαδή, άμα δεν το παίρνει, θα το κατηγορούσαμε ότι με τον κανένα δεν το παίρνει. Τόσα χρόνια τα ρίχνει ο πρόεδρο. Α το πάρει, ρε φίλε. Ο πρόεδρο τα ρίχνει. Το θέμα είναι ότι. Απλά δεν τα ρίχνει όλο ο χοντρό από κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Βαρέθηκε μια χρονιά δεν τα ρίχνουσε, λέει. Ο χοντρός τα ρίχνει, απλά έχει χάσει τα κόσμια. Έλα ρε που τα ρίχνει, έτσι τα ρίχνει, άμα πει τα ρίξει αυτός. Το Μυραλάς με πήρε τώρα, μη έχει τώρα πάρει Μυραλάς. Έλα το λέμε, Μυραλάς, άλλες φορές τι πήρε, εμένα Μυραλάς τι να κάνεις. Τώρα σε παρακαλώ, εξτρέμ πάντο σε μπά που είναι πιο χοντρή από μένα. Εδώ ρε, να σου πω κάτι τώρα, να σου πω κάτι. Πρώτη πρόπεση που είχε κερδίσει την ΑΕΚ 0-1 μέσα στο ΆΚΑ με ένα γκολ του Γιάρα, πώς λέγονται με ένας χέρας πύργος παίκτη εκεί πέρα. Χάρα, Μάρα, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Ο Χάρα αυτός. Δηλαδή κατάφερε και εκείνη η χρονιά πήρε κύπελο, πήρε και τελικό, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Το τρεβάζει με εκείνη την ομάδα, με εκείνο το χάλι και πήρε πρωτάθλημα. Με εκείνο το χάλι. Γιατί η ομάδα δεν είχε τότε, πάρει χάλι είχε. Ναι, ρε φίλε, αλλά τι υπήρχε απ' έξω. Είναι... Πώς? Τι υπήρχε απ' έξω. Γιατί συγκρίνεις, ρε φίλε, γιατί. Δηλαδή όταν συγκρίνω... έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα ή ο Παναθηναϊκός, ή ο ΠΑΟΚ δεν είχε χάλια. Δεν ήταν το χάλι του. Δεν είχε βουλινούς. Δεν είχε δεδέου. Δηλαδή τι πρέπει να πει ο Ολυμπιακός. Αχ, δεν χαίρομαι τα πρωταθλήματα γιατί καλέ ήταν ο Δεδέουγλου στον ΠΑΟΚ και ο Βουλινός. Αυτό έπρεπε να πει. Όχι, αυτό μου λες εσύ. Αυτό τώρα. Που λέει, να σου πω κάτι. Αν κάποιο υγιής ΠΑΟΞής έπαιρνε το χύψη πρωτάθλημα, θα χαιρότανε. Αλλά θα χαιρότανε παραπάνω και θα γούστερε παραπάνω την ομάδα, μην χρησιμοποιήσει κάποια άλλη λέξη. Εάν είχε δυνατό ΠΑΟΚ, δυνατό Άρη, δυνατή Άρη. Φίλε, με κούρασε. Διαφωνούμε. Είσαι ο απουσιολόγος που θα έδερνα στο διάλειμμα. Καλημέρα. Έτω πέρα. Καλημέρα. Η γενική φωνή. Είναι δίκαιο. Αυτό και τα εκνευριστική. Εντάξει, ναι.
Ω, θα τον περίμενα στις τουαλέτες. Το κομπανίσεις. Ου, καλά. Δεν μπορείς, τρελαίνεσαι τώρα. Ναι, ναι. Ήπουλα. Μ' αρέσεις. Ναι, ναι, από πίσω. Μπαμ, μπουμ. Σε σηκώτη. Πεντάρι, σηκώτη. Πεντάρι, ναι. Μ' αρέσεις, ρε Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο θα πλακώνατε, κύριε Ραπτόπουλε? Αυτούς οι οποίοι ήταν απουσιολόγοι. Α, ναι, εγώ έχω κουμπανίσει στα νέα τα μου απουσιολόγο. Πες μου κάτι που δεν έχεις κάνει σε αγώνα. Έχω κάνει απουσιολόγος, μετά στη Δευτέρα ηλικίου άρχισα να πίνω και σταμάτησα να διαβάζω. Εγώ χάιδευα την απουσιολόγο για να με σβήνει απουσίες, να πηγαίνω κουπάνα το πρωί να πίνω καφέ. Δεν υποχρεώθηκα στη ζωή μου σε κανένα απουσιολόγο. Ποτέ. Στο Λύκειο να πω ότι ήμουν το κακό παιδί του σχολείου και τα είχα φτιάξει με την καλύτερη κόμμανα του σχολείου, η οποία ήταν επίσης απουσιολόγα. Είναι αληθινές ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, καλησπέριζω. Λες να τις δούμε στον Αλφα στις οικογενειακές ιστορίες. Ήτανε σημειοφόρος ή ήτανε παραστάτης η κοπέλα? Αληθινές ιστορίες, δεν κάναμε παραλάσεις εμείς. Ήμασταν αντεθνιστές. Παραστάτης βρε, όχι παρατάσεις βρε. Δεν κάναμε παραστάσεις, ούτε παρατάσεις, ούτε αυτά. Τη σημαία της οίκων, η απουσιολόγος, αυτό σου λέω. Καλησπέριζω. Τη δικιά μου τη σημαία της οίκων. Το κοντάρι με ανάποδο χέρι το πιάνει όπως πιάνουν κανονικά. Μην κάνεις τέτοια, γιατί θα με προτρέψεις να πούμε να πω κάτι μηνύσιμο και κολάσιμο και δεν κάνεις. Κολάσιμο λοιπόν, πες, μηνύσιμο μην πεις. Ναι. Καλησπέριζω από την αρχή λοιπόν όλο το παρεάκι. Δεν ξέρω ποιο είναι το καινούργιο μέλος της παρέας. Ακόμα μια παιδική φωνή εκεί, ποιος είναι. Ωρέπας. Δημήτρης. Ωρέπας, Δημήτρης. Δημήτρης, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου φίλε. Ο Δημητράκης 23χρονος εδώ καφητζής παίρνει και χέμο τώρα. Γουστάρουμε Δημητράκη. Η φωνή του κάνει για 14, δεν πειράζει, μου θύμισε λίγο τα αστυνομικά μου χρόνια, γι' αυτό και η ιστορία αυτή που ακούσατε. Λοιπόν, κύριε Κώστα, κύριε Στέφανε, έχω να αναγγείλω επισήμως πλέον. Ορίστε, το βήμα δικό σας. Την άνοδό μου στην όμορφη πόλη σας. 18 Μαρτίου θα είμαι εκεί, ναι, με τον κύριο Άκη, πρώην Πασόκον, είναι ο Πασόκον. Ο Καβαλιώτης, βαθιά συγκίνηση. Ο Καβαλιώτης, βαθιά συγκίνηση. Θα γίνει ο κακός χαμός, παρακαλώ, αν γίνεται, έχω μια ιδέα βάζω, ναι, πάνω, ασούμε στο μυαλό σου, να έχουμε μια εκπομπή με τον κύριο Φωτιάδη μαζί για να έχουμε επιτέλους αυτό το debate που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, αν ο κύριος Φωτιάδης ξεποντήσει από το σπίτι του. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να γίνει αυτό το debate μπροστά στις κάμερες. Αυτό λέω και εγώ. Εγώ ευελπιστώ και το θέλω αυτό να γίνει. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Να τελειώσει αυτή η φιλική αντιπαράθεση μεταξύ γιγάντων. Ναι, διότι εντάξει, πολλά μου έχει πει, πρέπει να θα βγάλει αυτό στις ενέσεις, θα βγάλω εγώ τη λεκτική μου τη βία. Αλλά δεν μπορείτε να το αλλάξετε γνώμη για τις ερωτοτροπίες του. Ακόμα δεν μου κάνει αυτά τα σκυρτσόζικα κόλπα, δεν τα κάνει ακόμα. Θα τον πλακώσει ο... Είναι πολύ παλιωμοδίτης. Ο αστικατζής τον περιμένει. Ο αστικατζής. Λοιπόν, 18 Μαρτίου θα είμαι εκεί, κανονίστε την πορεία σας, θα καεί πολύ. Θα περιμένουμε διακαώς. Θα πηγαίνουμε τείχο-τείχο. Κυριακή πρέπει να περιμένουμε. Το Old Trafford θα πέσει τα μούτρα μας 18. Λοιπόν, σας φιλώ. Σας αγαπώ. Θα έρθει η Μαρμίτα. Έτσι λέει αυτός. Θέλει την παράδειση on camera με τον Φωτιάδη. Να μην έρθει να μαλώσουμε τριάρια και τεσσάρια, γιατί έχω πρόβλημα στον καρπό μου να πούμε. Έκανε κράκ. Όχι κύριε αγόρι μου, γιατί να μαλώσω εγώ με σένα. Όχι τώρα το φίλο λέει εδώ. Όχι, για ένα διμήνυμα διάβαση. Ποιο σα είσαι μαλώσει, ρε. Ο 559. Γιατί να μην μαλώσει. Έφαγα τον καρπό μου, τι θέλει. Τώρα τι έφαγε στον καρπό μου, του λε: ελάτε από εδώ να σε εμφανίσω. Τώρα θα έρθει κανένα, δεν μπορεί να τον δίρισα. Τον καρπό μου έφαγε. Θα έρθετε σε ένα μήνα. Λοιπόν, διάβαζε μηνύματα έχει πολλά. Με ποιον μοιάζει ο Λουτσέσκου. Με Ρουμάνο διαρρήκτη. Ο Λουτσέσκου μοιάζει με το Σταυρίδη στο έργο. Κορόιδο Γαμπρέ. Που κάνει το 40. Σαράντι Διαμαντόπουλο και Διαμαντή Σαραντόπουλο ο Αυλονίτης. Κατάλαβα ποιο λες. Με το σκούφο, ναι, που έχουν πάρει ένα σπίτι δια δύο και θέλει ένας να βγάλει τον άλλον από το σπίτι. Ναι. Με αυτό μοιάζει ο Λουτσέσκο. Μπράβο. Το Σαράντι Διαμαντόπουλο. Ψέματα. Το Διαμαντή Σαραντόπουλο. Όχι το Παπα Σαραντόπουλο, ρε. Λοιπόν, Φωτιάδη τη Δευτέρα δουλεύω στη γραμμή 12. Άσε εδώ στο λαϊκό δικαστήριο, παρατάω το λεωφορείο και θα σε κάνω μπαούλο. Λέει ο σύζυγος. Ο σύζυγος της παντρεμένης που ενοχλεί ο Φωτιάδης. Να φέρει τον Στεφανάρα πιο συχνά, προτρέπει 7.39. Ραπτόπουλε, πες τη Μόσχαρο Κεφαλή το μεσημέρι να διαβάζει πρώτα τα μηνύματα, γιατί τα πληρώνουμε και μετά τους τζαμπατζίδες του Facebook. Σήμερα τα έκανε όλα τα να πού. Είναι και αργός, ρε φίλε, 3.74. Πάλι με τον Γρηγόρη, αφήσε τον Γρηγόρη. Ναι. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα, Ράπε. Καλημέρα, βάρθα, δάτο, φάιλ. Άσε τον κύριο να μιλήσει. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε.
Φιλαράκι μου, καλό, μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Πρώτα θέλω να σε έστειλε ένα εξής ένα μήνυμα. Ναι. Θα θέλω να τον κάνεις μια ερώτηση αυτό που σήμερα στην ΑΕΛ, ας πούμε. Μήπως φταίει πάλι ο Χαλίφης, ο ΠΑΟΚ εδώ στην Βόρεια Ελλάδα που το έπαθε. Δεν ένα νομίζω, γιατί η διαιτησία τον πήγε καλά σήμερα. Καθαρή του ντούκα έκανε ο εξής. Λέω εγώ τώρα, ο Χαλίφης που μου λένε και έχει ποτίσει αυτούς τους ιντερνετικούς στα site. Ο Χαλίφης, γιατί το έχουμε ποτίσει στον κόσμο, έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ναι, όταν έχει αυτόν τον φαλαχρό γόη με τα γαλανά τα μάτια στην ΕΠΟ να πούμε. Ναι, αλλά δεν είναι. Και καλό, και ο Τίγρης παίρνει τα σφυρίγματα. Α, είναι μπράβο. Θέμα τώρα αυτό. Α, μπράβο, αυτό πρέπει να λέμε. Ένα είναι αυτό. Ότι είστε κορόιδα, αυτό δεν πρέπει να λέμε. Το πρώτο που βγήκε, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Αφού είναι τόσο ότι λείπουν όλες αυτές οι ομάδες, τόσα χρόνια δεν λέγαμε. Μακάρι ένας ατρόμητος, ρε φίλε, να ήταν στο πρωτάθλημα δυνατός, ένας αστέρας Τρίπολης, το λέγαμε, ρε φίλε. Το λέγαμε. Εγώ δεν το λέγαμε. Το λέγαμε και όλοι εδώ που στην πόλη, οι πρώτοι ας πούμε εκεί, οι πρώτοι εκεί, οι πρώτοι στα σπρέι, οι πρώτοι οι ψαράδες, οι πρώτοι το ένα, οι πρώτοι το άλλο. Το λέγαμε. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ή θέλουμε ένα πρωτάθλημα δυνατό με όλες τις ομάδες ή θέλουμε να είμαστε εμείς οι τέσσερις, οι πέντε, οι έξι να το καθαρίσουμε. Και κάτι ακόμα, τόσα χρόνια, πόσα χρόνια ρε ραπ παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη? 20 συνέχεια. 20. Πόσες μεγάλες επιτυχίες έκανε στην Ευρώπη? Καμία. Δεν έχει αποκλείσει ομάδες, δεν έχει φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Δεν προχώρησε στους 16, στους 8. Έχει τελικά φέρει όμως βαθμούς στην Ελλάδα. Έφερε, ναι, δεν έφερε, το περίμενες. Έφερε πολλούς βαθμούς. Α, μπράβο. Ήταν χαμάλης ο ΠΑΟΚ, ναι. Άρα πες τον το Παναθηναϊκό που βγήκε ότι δεν είναι η μόνη ομάδα που έφερε βαθμούς εδώ και έκανε και μεγάλες επιτυχίες με Τότενα, με Άρσεναλ, μην τα θυμηθούμε τώρα. Ναι, έκανε μεμονωμένες καλές αυτές, ναι. Έκανε επιτυχίες που δεν τις περιμέναμε. Λέγαμε θα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, τον είχαμε δεδομένο, ειδικά με την τότε. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή άμα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Θα είναι άδικο ή δίκαιο? Δίκαιο θα είναι. Στους ακροατές μιλάω. Δίκαιο θα είναι, δίκαιο. Ερώτηση σε μένα θα κάνω. Σε μένα πες το, δίκαιο θα είναι. Και να βγουν οπαδοί άλλων ομάδων να απαντήσουν. Γιατί φίλε Ραπτόπουλε, εγώ είμαι 51 χρονών. Μπράβο. Και τι έπαθες, έβραμα και πέθανες ξαφνικά. Σταμάτα είναι τον άνθρωπο 51. Η γραμμή κόπηκε. Κόπηκε. Ωραία τα έλεγε ο άνθρωπος. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. 51 χρόνια νεότατος. 51 χρόνια δεν είναι νεότατος. Απλά λες είχε χρόνια το παλικάρι να ζήσει ακόμα. Σταμάτα ρε. Καλημέρα. Τον έφαγε. Ξαναπάρει. Καλημέρα, ναι. Να ξαναπάρει. Ναι. Αυτό που λέει. Έλα φίλε. Τι κόμπλεξ αυτή την πόλη ρε φίλε. Η Παοκάρα είπαμε θα πάρει double ρε φίλε. Θα μας κάνουν τώρα μείον 3. Εγώ αυτό θέλω. Μείον 3 με τον Γαύρο. Ξέρω τι θες εσύ. Και εγώ το θέλω 7 αυτό. 7 στα 7. Να το πάρεις με κλάμα. Ναι. Περίμενε ρε αυτό που να τελειώσω. Να βάψω το πόλεμο. Γιατί θέλω να περάσει, ναι. Και κατεβαίνουμε τα μιλιούνια κάτω. Καταλαβαίνεις ρε αυτό που λέει. Αυτό γουστάρω. Τα μιλιούνια. 5 με 15 Μαΐου θα είναι να πούμε, τι να σου πω, τα το μιλούνα. Καλύτερο ρε φίλε. Τα μιλιούνια ρε Ραπτόπουλε. Με τη Λάρισα, σιγά μην κατέβεις με τη Λάρισα ρε Ραπτόπουλε. Α, την άκθες, την άκθες. Ποια Λάρισα ρε Ραπτόπουλε, τώρα πλάκα με κάνεις, ποια τυριά τώρα. Τυριά. Την άκ θέλω. Γιατί? Τι γιατί ρε Ραπτόπουλε, να κάνω καλό γλέντι να πούμε. Εσύ είδα αυτό που λέει, το ίδιο είναι να πηγαίνεις με ένα μοντέλο και το ίδιο είναι να πηγαίνεις με ένα μπάζο. Βρε, και εγώ θέλω το μοντέλο την ΑΕΚ, γιατί η δουλειά μου θα είναι καλή. Αλλά αν ήμουν ΠΑΟΞής, θα έλεγα, ρε, ξεπετάω τη Λάρισα και μετά να πω εγώ, ο Πετρωτός θα γράφει, πήραμε τη ρεβάν στο 85. Όχι, ρε, αυτό που λέει, αυτά τα σενάρια δεν υπάρχουν. Α, τα τραβάει ο οργανισμός για ξύλο δηλαδή, για τέρμι, για γάμπα. Πάμε ο ΆΚΑ, αυτό που λέει, ήμασταν παντού, έτσι. Και Γιάννενα ήμασταν και στη Λαμία είμαστε και στην Τρίπολη θα πάμε. Στη Λαμία πήγες μέσα. Στην Τρίπολη μπορείς να πας αλλά πάρεις διαρκείας μόνο. Τώρα ήσουν στην Λαμία. Ραπτόπουλε,
Εκεί ήμασταν όλοι. Για πες ρε και σκηνικό, τι έγινε τελικά. Ήταν στο λόφο. Στο λόφο ήταν, τίποτα. Στο λόφο ήταν, ρε. Στο λόφο. Στο λόφο. Καλά. Είχε όμως και 30 άτομα μέσα από το που λέμε. Τι έγινε. Κάποιος που ήταν από εκεί να μας πει. Ήμασταν από το που λέμε μέσα, ήμασταν. Να, ορίστε, σε λέει ήταν μέσα, τι θες. Καθίστε καλά, ρε. Μη φάτε καμιά τιμωρία ακόμα. Κάντε λίγο λαλά μέχρι τον τελικό. Σε τελικό ρε, τα πάμε ρε σου λέω, αφού double είναι φέτος. Δεν τα έχουμε πει αυτά. Δεν μου λες, ερώτηση, και εγώ το πιστεύω. Δεν μου λες, οι παίκτες, οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ θα χαρούν να πάρει η νέα ομάδα τον double. Ρε αυτό που λες δεν με νοιάζει τι θα κάνουν. Καταλαβαίνω που το πας. Άμα φάμε μείον τρεις έτσι και πάρουμε και double. Για πες μου εσύ ρε φίλε πώς θα τα πω. Ξέρω ρε φίλε, θα σε πουλήσω πώς καλύτερα ρε φίλε. Ο αδικημένος ΠΑΟΚ ο Καζαντζίδης πρώτη σελίδα ενάντια στο κατεστημένο. Και double. Εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα τώρα γιατί σε ακούω ατόφιο ΠΑΟΞΙΟ παδό. Πώς νιώθεις ότι θα φας με ο τρεις ή δεν θα φας. Θα φάει. Πώς νιώθεις. Θέλει να φάει. Άσε τι θέλει, πώς νιώθεις. Θέλει να φάει και να το πάρει με μείον τρεις. Αυτό θέλει. Ραπτόπουλε, συγγνώμη, αλλά θα εξπερματώσω πάνω τους, ρε φίλε. Μη, φύγε. Φύγε, ρε Λιτάρα. Φύγε, ρε Βοηδομούσιαρος. Πλίτς θα κάνεις. Εγώ πάντως προσωπικά θέλω να ξαναγίνει το παιχνίδι. Ποιος? Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό είπαν και αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είπαν και οι, πώς το λένε. Αυτό πρέπει να γίνει. Οι Ολυμπιακοί. Όχι. Στις πιάτσες στα ντερέκια, οι οργανωμένοι. Όλοι θέλουν να γίνει ένα μάτς. Αυτό πρέπει να γίνει. Άσχετα με το τι έχει συμβεί και μπορεί απλά ο ΠΑΟΚ να λέει ότι μπορούμε να το πάρουμε και στα χαρτιά. Γιατί κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσουμε τη ρήψη, σαν ρήψη οκ, okay, κατά δικαστέα, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λάθη του Ολυμπιακού. Και μόνο που βγαίνει στο γήπεδο για να ξαναμπεί μέσα χωρίς να του πει και τίποτα διαιτητής, είναι από μόνο του ένα φάουλ. Δηλαδή αν περιμένει ένα λεπτό σου λέω να περιμένει. Δεν μου λες τώρα. Και να ενημερωθεί ο διαιτητής. Πήρες την ΕΠΟ εσύ, ε. Ο Αρετόπουλος τι έπρεπε να κάνει αφού πήρες εσύ την ΕΠΟ. Ο Αρετόπουλος έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Για μένα. Μάλιστα. Για μένα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Καλημέρα. Και αν περιμένει λίγο ακόμα ο Ολυμπιακός, ο Αρετόπουλος μόνος θα βάλει τις ομάδες μέσα. Και μετά ο ΠΑΟΚ θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Απλά πράγματα είναι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ω, καλημέρα σας. Καλημέρα. Δημήτρης Χανιάκης από την Κατερίνη. Πάντως ο τροχονόμος, ο φίλος μου, ο Γιώργος ο ΠΑΟΞΙΣ, ο οποίος είναι εκεί με το περιπολικό και διευθύνει με μαεστρία την κυκλοφορία, λέει ένα ωραίο στατιστικό γιατί είναι παλιός. Στο ΆΚΑ δεν κέρδισε εδώ και χρόνια, Ράπλε. Είναι στοιχειωμένο. Ωραίο, έχει δίκιο Γιώργος. Έχει δίκιο. Πάμε λοιπόν, σ' ακούω. Θα ήθελα να πω, δεν θα μιλήσω κύριος για το ποδόσφαιρο, εγώ είμαι εξής. Εδώ είμαι εγώ, άμα θες για το ποδόσφαιρο, εδώ είμαι εγώ. Τι θες, τι θες για μίλ. Θα ήθελα να πω το ότι είστε ο λόγος που άρχισα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Γιατί παλιά έλεγα τι ομάδα είσαι, μου λέγανε έλεγα ΑΕΚ. Έτσι. Είστε ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι και θα ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο ακροατή, προηγούμενο του Πεντάρη, ο οποίος ρώτησε για το ποιος, για το πόσο δίκαιο θα είναι το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Και μπορώ να πω εγώ ότι θα είναι το πιο δίκαιο από όλα, γιατί πέρα από εξής το να είμαι αντικειμενικός. Και δεν νοείται. Έτσι, μια ΑΕΚ η οποία να παίρνει διαιτησία να... και να μην βάζουν λεφτά, εντάξει να πω, εγώ νιώθω ντροπή. Δηλαδή, χίλιες φορές να μου πω αυτή. Έχεις δίκιο. Από πού παίρνεις, από Αθηνά? Εγώ είμαι από την Κατερίνη. Α, Κατεριγιώτης. Ναι, σε φάση μου λένε τι ομάδα είσαι, τους λέω ΑΕΚ, μου λένε καλά ρε, από τη Βόρεια Ελλάδα και δεν είσαι ΠΑΟΚ. Έτσι γουστάρομαι στην Ελλάδα, έτσι έτυχε τώρα, τι να κάνουμε. Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτό. Και επίσης, κάτι που είπες για τους απουσιολόγους, ένα πράγμα σου λέω, χειρότερος δεν είναι ο απουσιολόγος. Χειρότερος είναι αυτός ο τυπάς, ο οποίος θα πουλήσει γλύψιμο σε όλους τους καθηγητές, παρακαλάει στη ζωή του να πάρει το απουσιολόγιο, και ο μόνος λόγος είναι για να βάλει απουσία σε όλους. Και ξέρω γιατί είχα τέτοιο άτομο, εντάξει. Ναι. Τώρα είναι από τους χειρότερους. Να του πληρώσει τουαλέτες και να το κάνει σοβέ. Έγινε αυτό, αλλά δεν το κάναμε. Έπρεπε να πάρει εκεί λίγο τη σιδερόστρα, λίγο μέρητο, μια τσάκα στο γιαγά. Έπρεπε λίγο. Μην τα λες αυτά, γιατί ακούει η κόρη μου και κάνει μαγκές. Καλά κάνει ο Γενούλα. Έτσι πρέπει το παιδί. Δεν το κάνει εκεί, μη. Σταμάτα, ρε. Είπαμε. Πάμε να δικαιολογεί με τα τριτάκια. Πρωτάκι. Άμα ορμάνε και τα τριτάκια στη μικρή, βέβαια. Καλά την είπαμε. Εγώ να το σταυρώ στον τάφο εκεί. Μη τι γίνει. Ήσυχα να είμαι. Έγινε φίλε Μάη. Μη τι είναι και δίνει θάρρο. Φάριτα. Θέλει να πάει με τον Κουλιανό τώρα να πάρει φανέλα του Πασχαλάκη. Να πάει ρε από το Πασχαλάκη. Ο Γάμα άρχισε να βουτάρει και το Πασχαλάκη.
Οχ, οχ. Μ' αρέσει αυτό ο Πασχαλάκη, λέει. Ωραίο ήταν. Πέρα από εδώ και πέρα δεν έχει να τραβήξει. Έχει να τραβήξει από εδώ και πέρα το κόρτομπα μία ώρα το βράδυ, δύο ώρα το βράδυ μπρο να το βάζει να πάει να δει που είναι. Ραπτόπουλο, νόμιζε τα αυγά τα λουνίζουν, ε. Ξέρει με πώ αυγά γίνεται καγκανά. Ξέρει. Θα πάει να πάρει φανέλα του Πασχαλάκη. Εσύ θα πάει να πάρει τώρα την εικονοστάση και θα αρχίσει να πιστεύει τον Χριστούλη σε λίγο. Ο άλλη κουφάλα ο Κουλιανό. Ναι, κοριτσάκι μου, ναι, ο Πάοκ, εκεί Πάοκ, Μάοκ. Ο Πάοκ. Και ο Πάοκ, έτσι ο Πάοκ. Ο Πάοκ. Και εντά σήμερα και εντά. Τόσο δούλειο μου έρχεται καιρό να ακούσω. Καλημέρα. Οχ, έτσι λέει ένα. Ο Μάκη, Μάκη μου, τα σπασε όλα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Δηλαδή το επόμενο ντου που θα κάνουν η θύρα 4 ναι. Μπορεί να είναι η Ευγενία μέσα. Στάνταρ. Τάσο εσύ είσαι, ναι. Λέγε. Λοιπόν, θέλω να πω τρία πράγματα. Ραπ. Και στο τέλος να απευθύνω μια ερώτηση στο φίλο τον Αριανό. Εγώ είμαι αυτός υποτίθεται. Ναι, ναι. Μπράβο. Πρώτον, πριν δύο μέρες, γιατί σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, κάποιος, δεν ξέρω τώρα αν το είπες εσύ κάποιος άλλος, είπε για τον Άμυαλο που πέταξε το αντικείμενο μέσα στην Τούμπα, συσημασμένο. Ρε φιλένας, δεν ξέρω, στο ξανά... Συσημασμένος είναι ρε, θα πετάξει ναι. Ένα μπουκάλι, θα δώσει μια μπουλιά. Δηλαδή εμείς, πρόσεξε, άκου τώρα, ποια είναι η αδικία της ζωής. Κακό. Άκου εμένα, άκου τώρα. Θα σε δικαιώσω. Εγώ είμαι 50 χρονών, ηλίθιος και μαλώνω στους δρόμους. Πιάνομε στα χέρια κτλ. Και αυτό το παιδάκι που είναι 23 χρονών, πόσο είναι 26. 27 φιλέ, 26. Αλλά δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα. Ναι, τα ξέρω τα γράμματα. Δεν τα ξέρεις, όχι. Πέταξε λέει ένα μπουκάλι με νερό στο παλατάκι. Ωραία. Πέταξε λέει, είχε στα γενετικά του όργανα λέει τι ήταν αυτά τα στρίκη και τα λοιπά. Και είναι λέει σε σημασμένος βλάκας και τα λοιπά. Εντάξει, θα σου πω εγώ. Εμείς λοιπόν το 86, 18 χρονών εγώ, πήγαιναμε εκδρομή. Φίλε, θα σου δώσω όλο το χρόνο. Πηγαίναμε εκδρομή στη Κέρκυρα. Ωραία. Δεύτερο λύκειο Τούμπας. Παραβατική συμπεριφορά. Πολύ κιόλα. Ζεμπέκης, η προηγούμενη, Γλινός, Καραβασίλης που έχει τον Καραβόμηλο. Ράμπο, Σβαζενέκερ, Τζακ Νόρις. Θύρα 4 κτλ. Όλοι το στόμα στα αυτή. Στο στόμα στα αυτή. Πάμε που λες και στο πλοίο μέσα ήταν ένα λύκειο από το Πειραιά. Το τι ξύλο είχε πέσει στο πλοίο. Σ' άρεσε. Αφού έπαιζα και εγώ. Ευχαριστήθηκε. Ναι, εγώ δεν. Μαδέρ κουπί. Σταματάει ο πλοίαρχος. Να πούμε το πλοίο. Κατά μεσής του πελάγου. Συρίζαν γυναίκες και τα κατά μεσής του πελάγου. Αυτά είναι. Πάμε στη Κέρκυρα. Λέει. Είναι, μπαίνουμε στα μαγαζιά. Από ποιο σχολείο είστε, δεύτερο λύκειο Τούμπας. Κλείνουν τα μαγαζιά. Τι δεν σε βάλω, αντίδρομο. Κλείσαν τα μαγαζιά. Πάμε με το πούλμαν, κάτσε να τα πω εγώ τα έργα. Εμείς οι κολόγεροι τώρα που θα κρίνουμε τώρα τα παιδιά. Πρόσεξε. Πάμε που λες εκεί. Μας σταματάει η τουριστική αστυνομία. Ποιος είναι εδώ ο πρόεδρος του σχολείου, Ραπτόπουλος. Λέω τι είναι εκεί, εγώ. Λέει, πες τους λέει μέσα σε ένα τέταρτο να αδειάσουν λέει στο δεξί αυτό του πούλμα. Τα κλοπημαία. Εκείνη τα φλάι γέμισαν εκστρατείο γαριδάκια. Ποια κλοπημαία. Λέω μαλάκες, λέω αυτό και αυτό. Με κλέψαν και εμένα την μπλούζα. Και κλέψαν και δικιά μου την μπλούζα. Αμάρε. Και τώρα αυτός ο φουκαράς πέταξε το κορδάκι και έγινε σεσημασμένος. Φυσικά και δεν είναι σεσημασμένος. Φυσικά και είναι τρολοκομείο παοξής. Μπορεί να ορμήξει να πούμε να πλακωθεί και να κάνει κτλ. Πάντως σεσημασμένος δεν είναι. Απλά το τσιμπήσανε τρεις φορές, αυτό θέλει να πει. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά λέει όμως. Ναι, αλλά όμως πρόσεξε. Δεν καταδικάστηκε γιατί λέει, πήγαν στο αρχείο ή. Πήγανε γιατί εντάξει. Εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ σε αυτή τη ζωή. Τώρα εμείς οι κολόγεροι να πούμε τα παιδιά αυτά που στραβώνουν το στόμα κτλ. Είναι σαν και εκείνες τις γριές έξω από τις εκκλησίες που βλέπουν κάνα κοριτσάκι 20 χρονών με τα μπούτια απ' έξω. Έχω δει εγώ ιστορία τέτοια. Ναι. Τα τανάκια λέει. Λέω μόλι κολόγρια. Εσύ λέω, όταν ήσουν νέα, να πούμε, δεν ήσουν με τα πόδια απ' έξω, μόρι, τι λέω, ξέρω. Δροσερή κομενίτσα. Συνέχισε, φίλε, συμφωνώ με αυτό που θα πεις, πες το όμως, γιατί τα λέω εγώ. Λέει. Λοιπόν, δεύτερον. Καλά τα λέω. Μια χαρά τα λέω. Έτσι είναι. Μαζί σου. Έτσι λοιπόν, είναι. Δεύτερον. Και μετά θα απευθύνω το ερώτημα το τρίτο σε σημασμένο. Είπα προηγούμενο ότι αν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήταν σε καλύτερη φάση, ας πούμε, και η ΑΕΚ. Θα το χαιρόμουν εγώ σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ διπλά. Λοιπόν φίλε, αν μας ακούει, εγώ θα το χαρώ δεκαπλά. Γιατί ξέρεις, γιατί θα το χαρώ δεκαπλά. Γιατί δεν χρειάζεται ένας από αυτούς να είναι πιο δυνατός. Εγώ χαίρομαι μόνο που έγινε αυτός ο ένας. Σε σχέση με αυτούς. Μετά από τόσα χρόνια. Και ούτε μείον τρία θέλω να φάω. Γιατί αυτοί τα τόσα τρία που δεν έχουν φάει τόσα χρόνια τα μείον τρία και τα τρώγα εγώ σε οτιδήποτε γινόταν στην Τούμπα, δεν ξεπλένονται όχι με μείον τρία.
να μου χαρίσουν, ούτε με μείον 153. Επομένως, εδώ ούτε ρε, φίλε, με ενδιαφέρει. Τώρα φάγανε μείον 3 και κάναν και θέση. Ναι, λέμε τώρα. Αυτοί εδώ κλειστώσανε για τον Πλατανιά, φάγανε μείον 3. Μην πιάσουμε τώρα από παλιά. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι λοιπόν που έγινα αυτό ο ένα του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσες καλπαζιές. Ούτε καταζήτητες. Πάντως, εγώ που κάθομαι και τα μελετάω όλα, σήμερα με το Θωμαίδη που έπινα καφέ και τον Κούγια πήρα τηλέφωνο και δικούς μας δικηγόρους, κάτι λάκιδες, σημειοφορίδες, κάτι στάμου κτλ. Δεν είναι εύκολη η δίκη. Δηλαδή, μην νομίζω ότι θα περάσει εύκολα. Δεν είπα αυτό. Άμα δηλαδή ο ΠΑΟ καθώσει. Δεν θα είναι κάτι το αναμενόμενο ότι συμφωνώ, ή το δίκαιο όμως, που λέμε αυτό κτλ. Θα είναι δύσκολη δίκη. Συμφωνώ όμως. Εγώ θέλω να σου πω. Να είσαι προετοιμασμένος και για το μείον 3 τη Δευτέρα. Εννοείται. Άμπρα. Μην σα δίνω θάρρη. Και μετά φάσκα μια χλαπάτσα να πούμε. Πρόσεχε. Εγώ λέω όμως, επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είπε αυτό εδώ ότι είναι φέτος κατώτερη των περιστάσεων, α πούμε. Η ΑΕΚ δεν ξέρω πώς το είπε. Ενώ άμα ήταν πιο δυνατή από μένα, θα χαιρόμουν τριπλά σχέση με φέτος. Όχι, κύριε φίλε, δεκαπλά θα χαρώ, γιατί εγώ έγινα αυτός ο ένας, ο δυνατός σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό ήταν επίτευγμα όλων αυτών των καλπαζιών που τρώγαμε τόσα χρόνια. Και τελευταίο, είπε ο φίλος ο Αριανός πριν για τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Ότι έλα μωρέ, ο Μπίσεσβαρ και έλα μωρέ. Ρε φίλε, εσείς εδώ τον Κόκκι τον είχατε παιχτάρα, που ξεμεραβραδιαζόταν μέσα στα καζίνα και έβγαινε τέτα τέτ με το τερματοφύλακα και τόσαν στα περιστέρια. Και θα μιλήσεις τώρα, δηλαδή έχεις κάνει καλύτερο από τον Πρίγκιο με το ελληνικό πρωτάθλημα και από τον Μπίσεσβαρ. Στον Άρη έπαιξε 7 χρόνια, τα 3 πρώτα και ντους. Και μετά. Μετά από εκεί στα καζίνα μέσα, δεν έχεις δίκιο. Παρούσε διπλοβελονιά. Κανονικά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Αλλά δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι ο Μπίσης Βαρδέν είναι παιδί. Γιατί ξέρεις κανένα καλύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ποιοτικότερο χαφ του πρωταθλήματος. Αυτό δεν μπορώ να πω. Ό,τι ποιοτικότερο υπάρχει. Δεν είναι ό,τι ποιοτικότερο. Για σένα. Είναι. Δεν είναι. Διαφώνουμε. Είναι. Αλλά βιολογικά δεν μπορεί να στηρίξει. Άστο το βιολογικό. Βιολογικά δεν μπορεί να στηρίξει. Πώς είναι ποιοτικότερο τώρα αν δεν μπορεί να στηρίξει βιολογικά. Είναι διαφορετική ποιότητα. Εδώ για τον Πρίγκο Βιτσί είπε ότι δεν είναι. Γιατί άμα το βάλω ένα χαφ δηλαδή πάνω δεν μπορεί να παίξει μπάλα, αυτό μου λε. Θα σου πει ο Πέλκα, ο Πρίγκοβιτς, ο Τζάλμα και οι συμπαίκτες του ότι σε οργανωμένη άμυνα μπορεί να δει από τη βελόνα και να δώσει την μπάλα. Είναι ο μόνος που βγάζει την κάθετη έτσι, για πλάκα. Φίλε Αργιανέ, πιστεύω ότι μέσα σου, ό,τι και να λες, θα ήθελες πολύ να έχεις ένα Μπρίγκοβιτς και να μπήσεις βαριά Σαββίδη για να είσαι εδώ που είναι αυτή τη στιγμή. Καλά τα λες, μια χαρά τα λες. Ό,τι και να λες. Έτσι ακριβώς. Και ό,τι και να λένε και ομοειδιάτες σου, έτσι που εγώ δεν είμαι αντιαργιανός. Όχι, ρε, μια χαρά τα λες. Εντάξει, Αργιανός φέτος έχει τον Πλατέλα. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Έλα, τι μιλάμε τώρα για Β' Εθνική Πλατέλα. Δεν είπε, σου λέω, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε κανένα. Πιατέλα, πώ τον είπε. Ποιον? Τον Πιατέλα. Ναι, Πλατέλα. Για Πιατέλα είναι. Εντάξει, όχι. Τέλος πάντων, μακάρι να ανέβει ο Άρης, αλλά όπως το είπε και ένας φίλαθλος, άμα δεν πέσει το ευρώ. Δεν υπάρχει ευρώ τώρα. Και να ανέβω, τι να κάνω. Εγώ πρέπει να έρθει κάποιο, είπα για δίπλα. Έχω βγει, θα έχω ξαναπεί ότι ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν είναι ευέρεια για να ανέβει να το ρίχνουν σφαλιάρες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι Αργιανοί. Τέλος πάντων, αυτά και είδαμε. Ελπίζω όχι τάπλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Μέσα έξω παντού. Έχει ρεπορτάζ ωραίο. Κάτι θα γίνει ρε. Κάτι θα γίνει τις Ρτζελές. Όχι ύπουλος ρε, ύποπτος. Ο 384, πες το αλέφατος που έρπηξε σε κάποιον. Που έλεγε ότι είναι ύπουλος, όχι ύπουλος, ρε, ύποπτος. Ύποπτος είναι, κέρατο έχει αυτός. Ύποπτος είναι, περπατούσαμε στο Πανελλήνιο και έρχεται ένας τύπος από απέναντι. Και λέω αλέφατος, όπα λέει, ύποπτος. Σαρέλα. Λέω, τι ύποπτος, κάτσε μου λέει, είναι ύποπτος. Πάει, του λέει, ορμάει ο αλέφατος, φέρα σε πιάσα που του λέει, τα μαχαίρια σου. Ρε Κυρνίκο. Ρε Κυρνίκο, λέει, τι. Έλα ρε, πλάκα λέει, σε κάνω, λέω, πλάκα. Το δοκίμασα. Όχι λέει. Δεν έκανε πλάκα. Όχι ρε. Ξέρεις ο αλέφατος όταν παίρνει στο σπίτι, τα λείπει η κυρία Ουρανία. Πάει απ' έξω, βάζει το κλειδί, μπαίνει με φόρα, βολίδα. Σε πιάσα ρε. Για μην είναι κανένα κλέφτη μέσα και τον ευνηδιάσει. Βάζει τίποτα και τα ουρανία που τρομάρα τώρα. Έτσι έχει τρέλα, ε. Τρομάρα του να πούμε. Ναι! Τώρα λέω. Ναι! Γεια σας. Καλώς τον. ΑΕΚΖΙΣ είμαι. Καλώς τον. Ξαναπάρει και τόσες φορές. Πήρα να πάρω να πω πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Μπράβο. Καταρχήν θέλω να μου πει για το rotation πρώτον. Και αν θα έβαζες εσύ δύο χαφ αργά με το Μασούρ δεκάρι σε οποιοδήποτε μάτς με ομάδα Άλβα Εθνικής. Η ΑΕΚ σήμερα έδειξε ότι υποτίμησε ο Χιμένες τη Λάρισα. Αυτό ακριβώς. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Ξεκάθαρο ναι. Αυτό. Ναι. Ναι, το ακούω από την αρχή την εκπομπή. Η άποψή μου είναι ότι καλά έκανε και το έκανε σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ, άμα έπρεπε να χάσει κάποιο παιχνίδι, αυτό με τη Λάρισα, τάλε κουάλε. Συμφωνώ. Ο επαναληπτικός είναι σε 1,5 μήνα. Στο ΑΚΑ δεν θα γλιτώσει αυτή η ομάδα. Είναι τη χαμένη ομάδα.
Σήμερα εγώ είδα μια Λάρισα να σκυλιάζει και να παίζει ξύλο από τον πρώτο λεπτό σε έναν αγωνιστικό χώρο. Το φανάτισε ο Κούγια σε κακό αγωνιστικό χώρο, ναι. Σε έναν αγωνιστικό χώρο τον οποίο αντικειμενικά δεν πρέπει να υπάρχει στο Super League τέτοιο γήπεδο χωράφι, είναι επικίνδυνο για τη σωματική ακυρεότητα των παικτών. Δεν θα σταθώ εκεί. Και οι δύο παίχτες που την πατήσανε, πιστεύω ότι κατά 90% φταίει το γήπεδο. 100%. 100%. Ο Χουλ τώρα, ρε παιδί μου, που ξέρεις ότι ο Χουλ δεν παίζει πολύ καιρό στην ΑΕΚ, να πάθει μυϊκό, αυτό δείχνει ότι ο αγωνιστικός. Ναι, δεν μπορεί να πεις ότι ο Χουλ έπαθε μυϊκό επειδή επιβαρύνθηκε και τέτοια. Όχι. Καλός αθλητής. Είναι ένα σενάριο. Καλός αθλητής είναι. Καλή ζωή κάνει. Δεν έχει πολλά παιχνίδια. Δεν του μπορεί να πεις κάτι για το Χουλ. Έτσι. 8 αλλαγές. Έλειπαν πολύ βασικοί. Δεν το πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί το 2-1 ανατρέπεται, έτσι. Να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Η ΑΕΚ διανύει σίγουρα τα τελευταία 3 παιχνίδια είναι μια κοιλιά. Δεν θα πω ότι η Δυναμό Κιέβου έκανε κοιλιά. Με τον Ατρόμητο το τελευταίο δεκάλεπτο και με τη Λάρισα σήμερα με πολλές αλλαγές. Κοίτα το Κίεβο. Υπάρχει... Το Κίεβο 70 λεπτά, 75 λεπτά δεν σου έκανε φάσεις. Και σου βγήκε στην κόντρα πόσες φορές. Θα μου πεις ρίσκαρες. Θα μου πεις ρίσκαρες, εντάξει. Είναι λογικό να γίνει αυτό. Να θα μου πεις, ναι. Σωστό. Ναι, σωστό. Ναι, ναι. Λέ, και... να σου πω. Στο ναι, Κίεβο, πέσουμε. Στο Κίεβο, συγγνώμη λίγο σε διακόπτω. Στο Κίεβο, όχι. Αν δεν έβγαινε ο Χριστοδουλόπουλος, θα είχες προκριθεί. Αλλά ναι. θα είχε ο Χιμένεθ ένα μεγάλο μπέλα στο κεφάλι του. Πολύ μεγαλύτερο. Και ίσως και περισσότερους τραυματίες. Οπότε συμφωνούμε στο ότι καλά έκανε και διάλεξε αυτό το παιχνίδι. Τώρα με τη Λάρισα. Και θέλω τον Ραπτόπουλο να μου πει αν συμφωνεί. Σήμερα φάνηκε επίσης ότι ο Μπακασέτας, σαν ποδοσφαιριστής, χρειάζεται δίπλα του ποιοτικούς παίκτες για να κάνει τη διαφορά. Και ότι δίπλα σε μετριότητες, τη Λαϊντάρεβιτς, Μωράν κτλ., δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Ενώ ο Λάζαρος, δίπλα σε μετριότητες, Μωράν, Κλοναρίδα, Εντάρεβιτς, Μασούντ, ξεχωρίζει τη μήγα μέσα στο γάλα. Ναι, αδικείται βέβαια ο Λάζαρος φέτος. Ναι. Έκανε και αυτός καλό πρωτάθλημα. Έχω δει αυτό, ότι ο Μπακασέτας δίπλα σε άλλους παίκτες. Θα νιώθει μια μοναχικότητα, να πούμε. Ναι. Αυτό το πράγμα. Γιατί και ο Αραούχο, κοίταξε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Παίζει 4-4-2. Ο Αραούχο για μένα φέτος είναι παλτό. Φέτος. Ναι, εντάξει. Θα έπρεπε λόγω ιδιοσυγκρασίας σώματος να παίρνει περισσότερους χώρους. Και ο ποιοτικός, πολύ ποιοτικός Λιβάγια να παίρνει μικρότερους χώρους. Εδώ συμβαίνει μια παραλογία ποδοσφαιρική. Παίρνει περισσότερα μέτρα ο Λιβάγια. Κακός. Και ο Αραούχο την έχει στήσει στην περιοχή και περιμένει. Μόνο που το βλέπεις ναι. Οπτικά, σου φαίνεται λίγο ανάποδο. Ναι. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, τι πιστεύω εγώ, ότι ο Αραούχο κανονικά δεν είναι... Βρωμάει ουίσκι ο Αραούχο. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, ξέρεις κάτι, ο Αραούχο έχει παρατηρήσει κάτι. Ότι ο Αραούχο μπορεί να σου βάλει τον γκόλ έξω από την περιοχή με τον Ολυμπιακό στο χώρο. Στον αγνητό γήπεδο και μπορεί να σου χάσει αυτό που δεν χάνεται. Που να πει, ξέρει, είναι σεντερφορήσιο γκολ ρε γαμώτο. Αυτά που τα έχει ο Πρίγιοβιτς, σαν ξέρω εγώ, πολύ εύκολα. Αυτά κάνει ο Ραούχο. Ο Ραούχο δεν είναι κλασικό εννιάρι που παστελώνει. Θα σου πω κάτι. Εάν έπαιζε ο Πρίγιοβιτς σε αυτή την ΑΕΚ και ο Λιβάγια έπαιζε σε αυτό το ΠΑΟΚ, ποιο πιστεύει θα πουλιόταν 9 εκατομμύρια, ο Πρίγιοβιτς ή ο Λιβάγια? Ο Πρίγιοβιτς λες. Πολύ θεωρητικό. Ναι. Είναι θεωρητικό πολύ είναι αυτό. Πολύ θεωρητικό. Δύσκολο ερώτημα να πούμε. Είναι εύκολο. Εγώ θα πιστεύω. Θα σου πω κρίμα για την ΑΕΚ φέτος, διότι έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια από τον Αύγουστο. Έχει καταφέρει να κάνει υπερβάσεις και δεν έχει το εξτρέμ και το χαφ, το οποίο αν τα είχε θα έπαιρνε περπατώντας το πρωτάθλημα. Κρίμα για τον κόσμο της ΑΕΚ και όλο αυτό που γίνεται, γιατί ταλαιπωρούμαστε με το Μασούτ και το Κλοναρίδη. Δηλαδή είναι απίστευτο που δεν πήρε ο Τίγρης ένα εξτρέμ γαμώτο και ένα οχτάρι. Δηλαδή αυτό είναι αμαρτία να χάσει το πρωτάθλημα έχοντας καταφέρει να γυρίσει τον Ολυμπιακό μέσα έξω και τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Δηλαδή είναι κρίμα πραγματικά, άμα το χάσει ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι στόχαση, όχι ΑΕΚ. Είναι κρίμα, στεναχωριόμαστε γιατί... Δεν βοήθησε μια... την ομάδα του σε μια καμπή του Γενάρη. Που έδειξε η ομάδα του, του έδωσε στοιχεία και ο προπονητής να την βοηθήσει. Δηλαδή ζητούσε μια βοήθεια. Ένα παιδί μου, έχει ένα παιδί. Και όπως το δικό μου, είναι στα 17,5. Και λέει ο καθηγητής, μπορεί πολύ παραπάνω. Μπορεί, ναι. Εγώ λοιπόν θα πάω να το κάνω ιδιαίτερο και στο σπίτι την ξένη γλώσσα και τα μαθηματικά που είναι πίσω. Θα κάψω ένα χιλιάρικο σε φροντιστήριο. Θα το κάψω. Ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο Μελισσανίδης δεν το καίει. Αφού έχει δυνατότητα, σου δίνει τα στοιχεία. Ναι. Βοήθα τον. Δεν βοηθάει. Άρα τι είσαι, γύφτος και τσιγκουναράς. Ναι. Επόμενη κρίμα, γραμμή. Γύφτος και τσιγκουναράς. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Μεγάλος παράγοντας.
τρομερός άντρας, από το μηδέν έκανε περιουσία και αυτό που έκανε. Τρομερός! Δεν respect. Το υπολόγισε καλά. Αλλά... Έχει ένα υλικό που νόμιζε ότι ήταν για 6, αλλά του παίζει συνέχεια σαν ομάδα στο 9. Αλλά δεν το σαν παράγοντας, έχει μια τσιγκουνιά ασύλληπτη. Δεν χώνογλουμε τίποτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Στα άλλα είναι καταπληκτικός. Μπορεί να πίστεψε και στη διαιτησία. Καταπληκτικός, δεν ξέρω. Είναι καταπληκτικός παράγοντας και σαν άντρας πραγματικά από το μηδέν έκανε αυτό που έκανε. Αλλά ρε παιδάκι μου, βάλει το χέρι και λίγο στη τσέπη. Πολύ γρήγορα, αυτό τέλος... χρειάζεται να βάλει. Ναι. Ξέρει μπάλα, γι' αυτό χρειάζεται να βάλει. Μου φέρε στο Μωράν τώρα στα χάφ εκεί πέρα τώρα. Δεν στα λέει original γιατί φοβάται. Δεν τον βρίσει. Μα δεν ξέρετε αν κάνετε και κριτική. Δεν τον βρίσει με στραβό στόμα. Ούτε τον Ιβάν θα βρει, ούτε τον Μαρινάκι. Δεν μας παίρνει να τους βρίσουμε. Είναι επιτυχημένοι. Α, του πεις όμως, ραδερφέ, ξέρεις κάτι. Δες το λίγο το έργο πιο εκεί. Δικό είναι ομάδα, αλλά και εγώ θα σε κριτικάρω. Πρόεδρε, αγαπάμε. Τελειώσαμε. Με στεναχώρεσες. Καλημέρα. Με στεναχώρεσες. Βέβαια. Δάσκαλε. Και στο τέλος θα την πληρώσει ο Χιμένεθ, έτσι. Πάντα η προπονητή. Ο Χιμένεθ, παιδιά, δεν την πληρώνει διότι δεν υπάρχει. Ήδη αύριο, πάρ την ώρα για σπορ. Για λάθη του Χιμένεθ. Ναι, θα την πληρώσει. Πάμε πάλι. Ρε, πάρ την ώρα αύριο. Θα πάει προπονητή ο Χιμένεθ την επόμενη φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Είπαμε, καλημέρα. Καλημέρα. Δύο μήνες από Νέα Σμύρνη είχα πάρει και προχθές. Σε κατάλαβα. Κατάλαβες ότι είμαι από Αθήνα, κατάλαβες. Κατάλαβα, έχει χρειά η φωνή σου νοτιοελλαδίτικη, ας πούμε. Όχι και νοτιοελλαδίτικη, είσαι Θεσσαλονικιός σήμερα και δεν έχω καμία σχέση. Είσαι Θεσσαλονικιός, αλλά άμα πας πέντε μήνες στην Αθήνα παίρνεις προφορά. Απλά μένω Νέα Σμύρνη, από Θεσσαλονίκη είμαι. Λοιπόν, έμεινε το λάμδα του παχύ. Ο MVP της Χορβίστας. Έλα ρε Χορβίστας, άκουγα δύο μήνες πρώτα. Ποιος ο ήρεγα. Κατάλαβες, εγώ από Γάζωρο είμαι. Έλα ρε Γάζωρο, όχι Αγίου Χριστόφορου, Γάζωρο. Από Πόρνα. Μπράβο, ναι, ξέρεις δίπλα είμαστε. Λιμοτάγαρο κι εσείς. Σταμάτα ρε, μην μιλάς για τον λαό του Γαζόρου. Που να ξέρει, βρε. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Ναι. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, Κώστα, τα λες μια χαρά για το Δημητράκη. Αλλά ο Δημητράκης στη Δευτέρα θα συναχωρηθεί γιατί το μάτς είναι 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ και μείον 3 Ολυμπιακός για δόλο. Εντάξει. Oh. Εντάξει, να ξέρεις. Αισιόδοξο. Γιατί και προχθές που μιλήσαμε μαζί μου είπες ότι ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε λάθη, έχει πέσει και σε λάθη ο ΠΑΟΚ. Και οι δυο έχουν κάνει ατέλειες, βέβαια. Α, μπράβο. Αλλά ένα είναι το βασικό. Ότι όταν πετάει ο άλλος ο τραχανάς, θα το πω εγώ, δεν θα τον βρίσω, γιατί όντως ήταν τραχανάς το χαρτί. Εντάξει, λοιπόν, το χαρτί τον βρίσκει, περνάει ένα μέτρο από μπροστά του, γιατί έχει ζουμαριστεί το βίντεο και πέφτει μόνος του κάτω. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό πράγμα. Ναι. Δεύτερον, ο διαιτητής δεν έδωσε κανένα δικαίωμα σε καμιά ομάδα να σηκωθεί και να φύγει από το γήπεδο, δεν έδωσε το OK. Καθόταν εκεί πέρα ο Αρετόπουλος και καλά έκανε. Ήθελε να δει κινήσεις που θα κάνουν οι δύο ομάδες. Πολύ έξυπνα το χειρίστηκε. Ναι. Οπότε εγώ δεν φοβάμαι τίποτα προσωπικά. Σαν Διομήδης. Διομήδη να το παιχνίδι, δηλαδή το 3-0 το έχω σίγουρα. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει για κατηγορία για δόλο. Τέλος. Ναι. Κατάλαβες. Πάει. Περίμενε λίγο. Ναι, περίμενε. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Αστυνομικός ή πυροσβέστησης. Εγώ. Ναι. Γιατί έχω τέτοια φωνή για αστυνομικό. Όχι, ρε, γιατί όλα που και τα χωριά μας είναι διορισμένοι στο δημόσιο, ρε. Γι' αυτό, ρε. Όχι. Καμία σχέση. Σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι. Πόσο χρονών είσαι. Είμαι στη Νέα Σμύρνη εδώ και 3 χρόνια και δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, πόσο χρονών είσαι, ρε? Εγώ 44. Κοντά είμαστε, εντάξει. Μια δεκαετία, πες 8 χρόνια πίσω. Εντάξει. Είχα πάρει και προχθές, αλλά δεν ήσουν εκεί. Ναι, ρε, σ' άκουγα από το ράδιο, ρε, προχθές, ναι. Λέει, α, μπράβο, ναι, ναι. Είχα πάρει και παλιά, έχω κάνα εξάμεινο, εφτάμεινο που είχα πάρει, εντάξει. Απλά κάθομαι και σας ακούω κάθε μέρα να το λες. Να το λες το ράπ να σε φέρνει συχνά. Θα τον πω, θα με κάνει εκεί πέρα, θα με παίρνει πιο πολύ καλά τώρα. Το ναι. Βγαίνει με ροκάμα του εκεί, εντάξει, εσύ. Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Την βρήκε στην άκρα. Τι πορνιώτης είσαι, τι πορνιώτικο σκυλί. Πορνιώτικο, έτσι. Σόγαμπρος πήγε όπως. Σόγαμπρος πήγε. Όχι σόγαμπρος, μόνος μου είμαι. Δεν νιώθουν αυτοί, ξέρω. Ναι, βέβαια. Ακόμα είμαι μόνος μου, σε λίγο καιρό θα είμαστε παρέα, εντάξει. Άνα μπράβο. Έτσι. Βάρα λοιπόν, εκεί πέρα, μη φοβάσαι τίποτα. Όρμα τη όλη Αθηνές πεινασμένες είναι, πεινασμένες. Μην εκχυδαίζεις την εκπομπή. Εκχυδαίζω, βέρε. Έλα, φίλε.
Καλημέρα. Έλα. Γεια σας. Καλημέρα. Κύριε. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Παοξέως από Αλεξανδρούπολη τηλεφωνώ. Καλώς σας. Θέλω να θέσω την εξής ερώτηση, αφού πάω το χρόνο πίσω, και να πω. Έστω ότι ο ΠΑΟΚ περνούσε την έστερσο του και έμπαινε στους ομίλους. Ναι. Το πίεσε. Ανεξαρτήτου πορείας στην Ευρώπη, δηλαδή αν περνούσε τη φάση στο 16 ή αν έπαιζε με δύσκολους αντιπάλους, πιστεύετε ότι αυτή η πορεία που κάνει τώρα θα ήταν η ίδια άμα είχαμε και Ευρωπή? Θα σας απαντήσω εγώ, ναι, θα ήταν η ίδια. Είναι πολύ εύκολη η ποιότητα του πρωταθλήματος φέτος. Να σου πω εγώ, φίλε, που επειδή είμαι και ΠΑΟΚ, θεωρώ πως δεν θα ήταν η ίδια εξέλιξη όσον αφορά και τις μεταγραφές. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι για κάποιο λόγο γίνεται, και αυτό για κάποιο λόγο έγινε. Ο Σαββίδης είδε το λάθος του με τον Στανόγεβιτς, αποφάσισε να κάνει μεταγραφές και από εκεί και πέρα όλα κυλήσανε όπως είναι τώρα. Δηλαδή, μας έκανε τελικά καλό η έξοδος από την Ευρώπη. Αλλιώς θα είχαμε τα καλά της ΑΕΚ και ίσως να μην είχαμε τόσο ποιοτική ομάδα. Όσον αφορά τους παίκτες, μιλάω πάλι. Όταν καλά, θα ήσουν Ευρώπη και θα ήσουν ποιοτική ομάδα. Τι είναι αυτά που λες? Ναι, είναι διαφορετικό. Όταν αποκλειστήκαμε στο δεύτερο μάτς, ήταν ο Λουτσέσκο, δεν ήταν ο Στανόγεβιτς. Ναι, το ξέρω. Αλλά υπέπεσε και σε λάθος. Αλλά το θέμα με το. Υπέπεσε και σε λάθος. Δεν έχει και πολιτικούς παίκτες ανοίξει στην Ευρώπη. Θα έπεσε με το Μαουαρίτσιο και το Καντουρί στην Ευρώπη. Θα ήταν διαφορετικό, γιατί φεύγοντας από την Ευρώπη, ο άλλος αντιλαμβάνεται, ο Σαββίδης, αντιλήφθηκε ότι τώρα πρέπει να πάρω παίκτες όπως και δίποτε. Ενώ μια Ευρώπη πάντα καλύπτει και κάποια πράγματα. Ήταν καλό. Ορίστε. Εν ολίγης, λέω, εκείνο το χαστούκι μας έκανε καλό, ναι. Και διοικητικά και επεκτικά. Ναι, ναι, ναι. 100%. Και διοικητικά. Πρώτα διοικητικά. Σκέψου μόνο το γεγονός ότι ήρθε ένας προπονητής. Βγάλανε μια ανακοίνωση η θύρα 4 τότε και αμέσως γίναν τρεις μεταγραφές. Βέβαια. Του βάλανε στον πάτο λίγο νεύτη το κοντό. Έκανε, έκανε καλό. Βέβαια. Αυτό, έκανε καλό. Κώστα, ναι. Κώστα, πιστεύω ότι εκείνες οι μεταγραφές ήταν ήδη να γίνουν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Χαιρετίσματα στο Φαγκάλ. Λέτε για τις μεταγραφές του Ζαμπράνο, του Βιερίνια και ποιον άλλο είχαν πάρει. Του Βιερίνια ίσως. Του Βιερίνια, όχι ίσως. Το πιο λογικό είναι να υπήρχε. Ήταν λαϊκίστικη. Ναι, περίμενα να βγήκε σαρολίστα. Έτσι. Μετά από 5 μήνες. Περίμενα να περάσουμε στην Ευρώπη, να πάρει και ένα Βιερίνια. Και περνά καλά. Τη στιγμή που πλακώθηκε ο προπονητής με τον Φορ, ήταν η άνοδος η βιολογική του Βιερίνια. Και του βρήκε ρόλο και με τον Βιερίνια βρήκε και ρόλο και στους υπολείπους. Ναι. Μέσα Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε που είχε βάλει και τα δύο γκολ με τον Αιγινιακό, έτσι, και μόλις τον ρώτησαν για το παιχνίδι, είπε να ρωτήσετε τον προπονητή. Ναι, για ναι, εκείνο ναι, το διάστημα, ναι. Κώστα, ήταν έτοιμος να το σανιδώσει. Εγώ το μόνο που ξέρω και από καλή πηγή ότι αν περνούσε Έστερσου, τον Μπέρκ ήταν στο ΠΑΟΚ. Να ξέρεις. Να ξέρω, αυτό το. Όχι, είναι στάλα, Κώστα, να ρίσκω αυτό που σου λέω. Άμα, Κώστα, ναι? Άμα τώρα η ομάδα έχει ένα Λίνο, πόσα περισσότερα γκολ θα έχει ο Πρίγιο? Και αυτό είναι θεωρητικό, γιατί αν θυμάσαι καλά, ο Λίνο την πολύ καλή του περίοδο με τον Δόνι τότε είχε τροφοδοτήσει τόσες πολλές φορές τον Κλάους, αλλά ήταν θέμα του προπονητή. Δηλαδή δεν παίζει μόνο ρόλο οι παίκτες. Πρόσεξε κάτι. Είναι ο τρόπος που παίζουν. Κάτσε, περίμενε ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ο εκείνος ο ΠΑΟΚ, ναι. Ήταν προβλέψιμος και μονότονος, γιατί σκόραρε κατά 70% με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό, εκεί θέλω να το πάω. Ήτανε, και ήταν και μεγάλες βλακίες των προπονητών. Που είπες, λίγο πιο πριν. Ναι. Βλακίες των αντιπάλων προπονητών που δεν κλείνανε. Το πρώτο δοκάρι του Κλάους. Και το ανέβασμα του Λίνο. Το ανέβασμα του Λίνο. Και ό,τι περισσεύει, όταν ο Σαλτιμίδης. Ξέρεις πολύ καλά ότι παίχτες ο οποίος καρφώνεται στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Ναι, παίχτες ο οποίος καρφώνεται στο πρώτο δοκάρι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Όπως και επίσης δύσκολο είναι να μαρκάρεις και ένα μπακ. Το οποίο ανεβαίνει κατά λοιπά και βγάζει σέντρες απρόβλεπτα. Κοίταξε, εκεί κάνεις το εξής. Είναι ένα συνδυασμός στο πρώτο δοκάρι με τον μπακ. Το οποίο δεν κόβεται εύκολα. Θα αφήσεις ένα χάφα κίνδυνο, θεωρητικά, και θα πας και θα κλείσεις το σερβιτόρο που είναι ουσιαστικά το δεκάρι της ομάδος με ένα χάφ. Πώς θα πιάνεις ένα χάφ καλό? Δηλαδή σαν δεκάρι το σκουπιδιάρι σου. Ναι, θα το βάλεις στο σκουπιδιάρι στην πλευρά. Που λέγεται κάτσε πάντα αυτός. Και θα αφήσει ένα χαφ τύπου Κάνιας. Α, σου κάνει ο Κάνιας γκολ χαλάλι. Από μέση απόσταση. Λέμε τώρα. Ναι. Φιλιά, τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Γιατί, γιατί ανέβαινε ο Λίνο. Ε? Γιατί του δίπλα παίχτησε λεγόταν Βιτόλο γι' αυτό. Τον κάλυπτε και τον κάλυπτε ο Βιτόλο. Όλα είναι θέμα στησίματος.
Ρωτάει πώς έγινε ο Τίγρης άνθρωπος με σχολείο οδηγών. Το ζηλεύεις, φίλε, 604 και τον Αμπράμοβιτς. Με ποιο τρόπο ψάχνεις να βρεις ένας άνθρωπος έγινε πλούσιος? Το τρόπο δεν το ψάχνεις, το αποτέλεσμα είναι. Αυτό έγινε. Ναι. Τι σε νοιάζει τώρα. Μαγιά του ρε φίλε, θα σε όλα πιάθος. Πάνε για επανάληψη του 85 πρωτάθλημα και τελικό με τη Λάρισα. Θα λείπει μόνο ο Άνταμτσικ. Ο Άνταμτσικ δεν το θυμήθηκε τον Άνταμτσικ. Θυμήθηκε τον Άνταμτσικ. Είναι ο Άνταμτσικ. Και ξέρεις. Πάμε! Άιντε πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Έφυγε ο μήνα. Πάει. Λοιπόν, γράφουμε με αφορμή αυτό που είπε ο Δημήτρης. Για περίπτωση επανάληψη του αγώνα, ναι. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Όχι. Α, εγώ θέλω. Πιο δύσκολο είναι. Θέλω. Πιο δύσκολο είναι, αλλά παίζει και αυτό, είναι και αυτό ένα σενάριο. Όχι. Να σου πω τη δικιά μου λογική. Εάν σε περίπτωση, εάν σε περίπτωση γίνει, ναι. Πότε θα γίνει αυτός ο αγώνας? Πώς θα γίνει? Πριν από το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Πότε μπορεί. Πριν από το ΠΑΟ ΚΑΕΚ θα γίνει. Νομίζω θα γίνει όταν τελειώσουν τα πάντα. Αν θα γίνει αυτό. Εάν υπήρχε δηλαδή, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, νομίζω θα πήγαινε αργά. Δεν συμφέρει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναπαίξει και με τους τρεις. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ή θα τιμωρηθεί ο ένας ή ο άλλος. Ή και οι δύο. Ναι, ναι, νομίζω, ναι. Ότι, νομίζω για να αποφύγουν την τιμωρία και οι δύο, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα βρούνε για να ξαναπαιχτεί το παιχνίδι. Και για μένα είναι και το δίκιο. Δεν θέλετε να αποφύγει την τιμωρία, Ολυμπιακός. Θέλει. Άλλο λέω, Δημήτρη. Λέω, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξω εγώ ναι. Τελικό με την ΑΕΚ, ναι. Να παίξω με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό το Μάιο. Ναι. Και με τους τρεις πάλι. Καλό αυτό. Αλλά δεν συμφέρει, τον πάω. Υπάρχει ενδεχόμενο. Φυσικά υπάρχει ενδεχόμενο. Από τη στιγμή που δεν αποκλείεται από μόνο του, ναι, φυσικά υπάρχει ενδεχόμενο. Μάλιστα. Κοίταξε, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ο καθένας από την πλευρά του θα το υποστηρίξει με βάση κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί, ναι, γιατί λέμε πολλά συνέχεια. Το τραβάμε. Η ουσία είναι μία. Ο Μπαγκλαντάς έχει γωνία. Το παιχνίδι δεν έγινε επειδή δεν ήθελε ο Ολυμπιακός. Έδωσε δικαίωμα ο ένας αυτός που έριξε το αντικείμενο. Τον βρήκε, δεν τον βρήκε άλλο κομμάτι. Από εκεί και πέρα θα βρουν. Το βρήκε η χαρτοτενία στο τάφ. Το βρήκε. Λίγο πιο κάτω. Άλλο γράμμα. Πού ήταν στο ζυγωματικό. Άλλο γράμμα βρήκε, δεν ξέρω. Αχ, δεν συμμάλεψε καλά αυτός ο Χριστιανός. Σε καλό κόσμο. Καλημέρα. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει το μάτς. Πάμε παρακάτω. Η Τούνη προβλέπει να βάζει Μάρτι, λέει για το χέρι τώρα η Τούνη. Η Ιωάννα να πούμε. Εμείς σε κάποιον. Ιωάννα. Βάζετε ρε Μάρτι. Τι είναι ο Μάρτι. Μάρτι, αυτό το άσπρο κόκκινο του γαβρίστικου που βάζει στο καρπό. Τι είναι αυτό, ρε. Την κλωστούλα αυτή την Κώστα. Τι τόσο σκληρό πυρηνικό στο 15 μελέσιο να δένει σου λίγο φλωράκωση. Την ερυθρόλευκη αυτή τη. Ρε Κώστα. Ερυθρόλευκη κλωστούλα που βάζουν στο καρπό εκεί. Πόσο καιρό. Η Ευγενούλα δεν ήρθε με τέτοιο πράγμα. Δεν την παρατήρησα. Για δε την άμα έκανα ερυθρόλευκο στο χέρι, είναι ο Μάρτιν αυτό που βάζουν το Μάρτιν. Ναι, δεν φορά επικλημμύδια αυτά που να ξέρω. Εντάξει. Καλημέρα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα εσεί. Έλα. Χαίρετε, παιδιά. Γεια σου. Από Μάντσεστερ τηλεφωνώ, από Αστρόμαυρο Μάντσεστερ. Ωραίος. Τι είσαι, Μπόλτον. Να ρωτήσω. Έλα. Για πες. Έλα ρε. Πες. Έλα. Λες για το Βιερίνια πάλι, έχεις κολλήσει. Ο Βιερίνια ρε Σιραπτόπουλε, είναι πρώτος της ασύς στον ΠΑΟΚ, το γνωρίζεις. Τα στατιστικά, άσε και παίρνουμε την εικόνα. Τα στατιστικά. Η εικόνα του Βιερίνια είναι πραγματικού αρχηγού. Παίζω παντού, τα δίνω όλα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ναι. Πάνω απ' όλα η ομάδα και είναι αυτό εδώ πέρα που έψαχνα ο ΠΑΟΚ. Ούτε λαϊκίστηκε ούτε τίποτα. Το παιδί ήρθε να σηκώσει τα πρωταθλήματα που πρέπει να σηκώσει με την ομάδα που ανδρώθηκε. Κάτσα, πάρουμε το ένα πρώτα και σηκώσει. Μπουνιά στο Μυραλάς δεν έριξε, δεν είναι αρχηγός. Άμα δεν ρίξει μπουνιά στο Μυραλάς, αρχηγός δεν γίνεσαι. Όχι, στο Μυραλά, ο Μυραλάς είναι δανεικός της Everton, δεν του Ολυμπιακού. Και ο Διώκος ήταν για να χρώσει Ολυμπιακού, ο Δικάρφος ο Παυλάρας. Αυτός πλαχνό, κλάτς. Πεντάρι ήτανε. Με δεξιά αριστερό ο Δικάρφος, με δεξί ήταν εξάρι. Ο Μυραλάς είναι δανεικός από την Everton. Ναι. Από την Everton. Ο Μαρινάκης δεν έχω σε φράγκο πάλι. Μαγιά του. Εγώ έχω πει και άλλη φορά, Ραπτόπουλες, έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ θα γίνει η Σαχτάρ, μελλοντική Σαχτάρ, όπως είναι η Σαχτάρ έτσι, με πολύ υψηλό budget και με καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ επένδυει στα μπακ, γιατί από εκεί παίζεται το ποδόσφαιρο, πλέον το ευρωπαϊκό, δες και City, δες και τις καλές ομάδες, Μπάρτσα με Άλμπα και, ή Ρεάλ με Μαρσέλο και τα λοιπά. Δεν τυχαίω ότι... Και ο Αζεβέδο είναι τέτοιος. Ναι, ότι αυξήθηκαν οι τιμές των πλαγιών μπακ.
Τώρα σκέψου, φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ από το Μάτος και από το Βιερίνια έχει 11 assist και 5 γκολ φέτος. Βέβαια. Μιλάμε για τρομακτικό, έτσι. Καλοκαίρι πάμε να πάρουμε Αλεξάνδρο. Ναι. Από εκεί μετά το φίλο μας το μικρό τον ΠΑΟΞΙ δεν έγινε καμία ρήψη αντικειμένου, παλικάρι μου. Έγινε ό,τι επιτρέπει ο νόμος. Χαρτί πέταξε ο άνθρωπος. Εντάξει, σαν αντικείμενο δεν είναι. Δεν είναι, όχι αγόρι μου, δεν αντικειμένο. Δεν αντικειμένο το χαρτί. Άμα πάρει 100 κιλά χαρτί να μπει μέσα στην Τούμπα, ναι, θα σε πει ο μπάτσος, ορίστε, περάστε. Έχει ζυγαριά ακριβία εκεί στην είσοδο στην Τουρνικέ με γραμμάρια. Κοίταξε, να καλύπτουμε αυτά που γίνονται, αλλά να λέμε και τα σωστά. Ωραία. Δεν καλύπτουμε τίποτα, παλικάρι μου. Λέω άμα είναι νόμιμο ή όχι. Απάντησε μου, είναι νόμιμο ή όχι το χαρτί. Το χαρτί, όχι, είναι νόμιμο. Το χαρτί, κοίταξε φίλε, όλοι τα πετάμε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και εγώ έχω πετάξει, άσχετα το δεν έχει βρει κάποιον. Αυτό ένα όμως... λεπτό, ένα λεπτό. Λεπτό. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι νόμιμα. Να τα πετάξει, όχι. Ξέρω κάτι που μιλάει, για πέτα του. Όπω και τα κέρματα. Για πέτα του να πει. Το χαρτί ποτέ ρε σύντηρα που λέτε το παίρνανε, τώρα μην λέμε καθά. Το χαρτί είναι νόμιμο, αν έχει μια πέτρα μέσα, πάλι χαρτί. Εντάξει. Να πω κάτι ακόμα και να κλείσω. Πες. Για το φίλο τον Ολυμπιακό που έλεγε για δυνατό Ολυμπιακό, δυνατό. Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι στη ζωή μου, είμαι 38 χρονών. Σειράμος. Είναι κάτι που δεν θυμάμαι και είναι κάτι που θυμάμαι με τον Γαύρο. Είναι η αρπαγή του Κούδα που ο ΠΑΟΚ αντιστάθηκε και δεν πήγε. Δεν υπήρχε αρπαγή. Δεν μου λες. Όχι, υπήρχε αρπαγή, Κώστα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να το διορθώσουμε. Να μας πει ο Κώστας. Πες το, διορθώσουμε λίγο. Η ωραία Ελένη, υπήρχε αρπαγή. Ναι, υπήρχε, ρε. Ένα λεπτό. Όχι, όχι, τα θέλω κόλος της ωραίας Ελένης. Και του Κούδα. Και του Κούδα τα θέλω κόλος. Έτσι, άμα τρίβεσαι. Δεν τον αρπάξανε, ούτε την ωραία Ελένη αρπάξανε. Τα θέλε να πάει να παυτοθεί. Το ότι. Αρπαγή, ξέρεις τι σημαίνει. Αρπαγή! Δεν θέλω και πάω. Δεν θέλω και πάω. Σε ορμάω χωρίς τη θέλησή σου. Αυτό είναι αρπαγή. Σε άρπαξα. Έτσι ήθιστε να το λέμε αρπαγή. Αρπαγή. Έτσι θα λέω. Είσαι άρπαγας. Να το θέσω αλλιώς. Να το θέσω αλλιώς. Τον Νταϊλίκη ότι δεν θα πας ρε Κούδα στον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Εγώ θυμάμαι. Δεν το έχω ζήσει αλλά το γνωρίζω. Θυμάμαι επίσης μια εξάρα στις Σέρες. Θυμάμαι ένα ντόρτι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ξέρεις τι άλλο θα θυμάμαι, φίλε, στα 38 μου. Ότι φοβήθηκα να κατέβουν στο μάτς. Αυτό εδώ πέρα θα μείνει στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία. Αυτό θα μείνει. Η ρετσινιά. Βεβαίως θα μείνει. Γιατί είναι ρετσινιά μεγάλη. Σε φτυλίκι μεγάλο είπα το Γαύρος. Το 6-1 το είπε. Έχουν καταλάβει. Το 4-0. Το 6 και το 4. Πέρασες τις εξετάσεις, επόμενη γραμμή. Πέρασες. Πέρασες τις εξετάσεις. Μπορείς να γίνεις Newcastle ασπρόμαυρη τώρα. Πέρασες τις εξετάσεις. Του Κούδα δεν το θυμάσαι, στο διηγήθηκαν. Το 66 ήταν. Δεν μπορεί να το θυμάσαι. Έκανε και αυτός λίγο κόρτε προς τα κάτω. Εντάξει. Είχαμε λίγα χειροφυλήματα. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα. Όλα καλά. Αν είναι όλα καλά θα αυτοκτονούσαμε. Όλα καλά. Εσύ τι λες. Θα μου δώσεις μόνο ένα λεπτό. Πάρτο. Δεν θα βρίσω κανένα για να με κλείσεις, θέλω να μου το δώσεις όλο το λεπτό. Πάρτο ρε φίλε και βρίσε. Τι με νοιάζει εμένα. Καταρχήν. Λευτεριά σε όλους τους οπαδούς. Σε όλους όταν λες, σε όλους. Στάσου, όλων των ομάδων. Και δεύτερον, αυτό είναι σωστό όλων των ομάδων. Αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον πύργο το Λευκό. Τι ήταν αυτό, καλή νύχτα. Χαρά ήταν. Τι αυτό ήταν. Σωστός, νορμάλ, κύριος. Εγώ περίμενα να ρίξει κανένα πουστούλκι να πούμε. Καλός, ωραίος, ευπρεπέστατος. Ήταν έτοιμος όμως. Έχεις και άλλο για το λεπτό, συνέχισε. Έκλεισε αυτό. Αυτό ήταν αυτή τη στεναχώρια του. Εντάξει, επόμενη γραμμή. Καθώς πρέπει. Εγώ τρόμαξα, αλλά αυτό θα ρίξει ένα χοντρό πυρελίκι τώρα. Θα στραβώσει το στόμα και θα πετάξει οβίδες τώρα. Θα ρίξει ένα χειρόφρενο. Πάμε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Και είστε έξι στις γραμμές, άλλοι μην καλείτε. Όχι, ρε, να καλέσετε, ρε. Σταμάταρε. Λέγε, φίλε. Εγώ θέλω να δω λίγο ιστορικά το θέμα και να πω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε μνήμη. Ελέφανα. Να βλέπουμε πώς το βλέπουν οι Θεσσαλονίκοι, πώς το βλέπουν οι Αθηναίοι και να το βλέπουμε σαν τρίτη, να το βλέπουμε απ' έξω το πράγμα. Γιατί ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του μεριά. Λοιπόν, καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια στο Λουτσέσκου. Έχουμε την καλύτερη ομάδα, σχεδόν καλύτερη επίθεση, σχεδόν καλύτερη άμυνα. Τους έχουν πατήσει όλους. Είναι αποδεκτό αυτό, δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας αγωνιστικά. Όχι, δεν το ξεκίνησε καλά το έργο, το διόρθωσε. Ναι, ναι, ναι. Καλώς. Άμα δούμε τα στατιστικά, καλύτερη επίθεση, έναν γκολ πίσω από τον Ολυμπιακό, καλύτερη άμυνα. Έτσι, και full φόρμα, η ομάδα 19 μάτς κερδίζει. Όλα, πιστεύω είμαστε η πιο καλή ομάδα. Πρώτον,
Δεύτερον, αηδία, αηδία όσο δεν πάει αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με δόλο, ήταν έτοιμοι μόλις γίνει κάτι να φύγουν, να κάνουν ό,τι τραυματίστηκαν, να κάνουν το οτιδήποτε. Είχε κότες, πέσει γραμμή. Αμετική, κότες. Πέφτει το χαρτάκι, στο οποίο σε ένα βίντεο δεν είμαι σίγουρος αν τον βρίσκει, γιατί υπάρχει και ένα βίντεο που δείχνει ότι δεν τον βρίσκει. Στο άλλο βίντεο έλεγε ότι είχε γραμμένο το τηλέφωνο πάνω για να το δώσει στον Γκαρσία να βγουν ραντεβού. Όχι, άμα το δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε ότι ενδέχεται να μην τον βρίσκει καν. Να τον βρίσκει ξυστά το πίσω μέρος της κορδέλας. Το έχω δει αυτό που λες, φίλε, δεν τον βρίσκει. Ναι, δεν τον βρίσκει. Αλλά φαίνεται καθαρά το τηλέφωνο. Εγώ βλέπω ότι υπήρχε δόλος σαν μικρή ερασιτεχνική ομάδα. Έχω παίξει μπάλα. Πώς όταν έπαιζε με τον τελευταίο και κατά τύχη σου έκανε 0-1 και πέφτανε. Έτσι. Αυτό το πράγμα με θύμισε. Που πέφτανε, σου κάνει κατά τύχη 0-1 και μετά ξέρει ότι όσο προχωράει το μάτς θα φάνε 5 και κάνονται σαν μικρή ερασιτεχνική ομάδα. Πρέπει να έρθουν να παίξουν. Αυτό δείχνει την ταυτότητα του Ολυμπιακού, τον τριτοκοσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ήταν όλο συνεννοημένοι όλοι για αυτό το πράγμα. Άμα γίνει κάτι, όχι ότι ήταν δικός τους, δικός μας ήταν γιατί από εκεί πέρα δεν τον πετυχαίνεις και να θες. Ήταν όμως συνεννοημένοι. Και αν δεν τον έβρισκε αυτόν, άκου. Ναι, με την προκλητικότητα που υπήρχε, κάποιον θα βρίσκανε. Κάτι θα βρίσκανε. Πάλι θα γινόταν η ιστορία. Και από τσόφλι που σπόρι θα έπεφτε άλλο. Η γραμμή ποια ήταν, ξέρετε κάτι. Αν γίνει κάτι, πέφτουμε. Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να μας ισοφαρίσουν. Μείον 3 συν 3. Ένα αυτό. Δεύτερον, 15 λεπτά εσκεμμένα δεν τον εξετάζει γιατί βγήκε ότι είχε βραδινιά. Πήγανε μέσα για τον βραδινιό. Τον κρύψανε, λέγανε ζαλάδες εκεί. Μη μου κάνεις τώρα το ιστορικό. Τη Δευτέρα θα βγει απόφαση. Θα δούμε. Όχι. Ναι, εγώ σου λέω τι κάνανε αυτοί για να δεις πόσο τριτοκοσμική είναι. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε καν να συζητείτε η απόφαση της Ρήκης. Πετάξαμε ένα χαρτάκι το οποίο τον βρήκε. Και τα που ήταν και νόμιμο. Δεν τον εξέτασε ο γιατρός. Φύγανε μόνοι τους. Πήγαν σε δικό τους γιατρό που το νοσοκομείο είναι χορηγός. Δεν έχουν δηλωμένο τον προπονητή. Δηλαδή από πού να το πιάσει και από πού να το κάνει. Εντάξει, είπαμε. Υποψήφι να κερδίσει. Βέβαια, δεν έχει σφραγίδα του μαγαζιού, βέβαια. Εντάξει, είπαμε. Πέσανε σε λάθο. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον. Δεύτερον, έχουμε να πούμε πολλά. Ό,τι θε, εδώ δικό σου βάρο. Κατά πόσο είναι. Κατά πόσο η δικαιοσύνη είναι σωστή, θα φανεί τώρα. Αν δεν γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, θα είναι αυτό που λέει ο λαός. Το λαός το έχει ντούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ακούσει Παύλα ένα. Τι θα πει. Θα πει ότι αυτό που λένε για χοντρό και τα λοιπά. Έτσι, αν δώσει ένα μύριο εδώ, ένα δύο μύρια εδώ, τρία μύρια εδώ, τέσσερα μύρια εδώ και πάρει 24, είναι κερδισμένος. Άμα τάχει. Αυτό. Άμα τάχει και τα δώσει. Έτσι, τα πράγματα δηλαδή. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης το ποιος πρέπει να πάρει τη δίκη με βάση αυτά. Λοιπόν, επίσης βλέπω λίγο αυτόν τον Τζουκαλά τον είδα σήμερα να δω τι έχει να πει. Τι έλεγε. Έχει την εκπομπή στο ίντερνετ και έχω πάθει πλάκα. Προπαγανδίζουν τον κόσμο ότι ο Σαββίδης είναι το κατεστημένο, ότι είναι η ομάδα του δημοσίου, ότι όλες οι ομάδες λέει είναι αγορασμένες από τον ΠΑΟΚ και παίρνει τα μάτς. Μιλάνε αυτοί. Η κατεξοχήν ομάδα του δημοσίου. Μην τσιμπά τώρα, εσύ μην τσιμπά. Ο Τζουκαλά πληρώνεται για να τα πει αυτά. Γιατί τσιμπά, τι το κοιτά. Αυτό σου λέω. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, αυτό και ο άλλο, που αν δεν ήταν ο αυτό που του πληρώνει, δεν θα είχαν να φάνε. Αυτό ακριβώ. Άρα αυτό θα πει. Δεν είναι αγοριέ. Κάτσε και γέλα εσύ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που του πιστεύουν αυτού. Υπάρχουν. Μιλάνε για ομάδα του Δημοπάου, που είναι ομάδα του δημοσίου. Ξεχνάει που είχαν δώσει 30 παίχτε δανεικού και παίρναν όλα τα μάτ. Και τα υπόλοιπα τα μάτια πέραν με την Εκκλησία. Αυτό λέει τώρα ότι κάνει και εσύ αυτό. Αυτό είναι κατάπτυστη. Πώ εσύ ακούς εμάς και μας πιστεύεις, έτσι ακούνε και οι γάτες τους καλά. Η θύρα 7 και το πιστεύει. Ναι. Εμείς κάνουμε μαδάρα σήμερα. Ποιος μας γίνεται αμαρτία, κατάλαβα. Εμείς είμαστε άγιοι. Ύστερα. Γιατί δεν έχουμε μαδάρα, ρε ράπ. Δεν τα παίρνουμε τα μάτια σήμερα. Βρω μαδάρα έχει. Αλλά είσαι και άγιος. Δηλαδή φίλους δεν έχεις εσύ φέτος. Κάτσε, κάτσε. Χέστο Τζουκάλα, με μένα μιλά τώρα. Εσύ φίλους δεν έχεις φέτος. Ναι, θα σου φτάσω και εκεί. Θα σου φτάσω και εκεί και θα σου αιτιολογήσω. Λοιπόν, και μιλάει για το Σαββίδη και λέει χίλια δυο παιδαρικά τα καλά. Έλα ρε, συγκόμενα του Σαββίδη, λέγε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, λοιπόν, δεν μιλάμε για τον Σαββίδη. Και κάτι μάρτυρες που τους ψάχνω ακόμα. Έτσι. Και να σου το πω και πιο σφαιρικά. Η ΑΕΚ επιντέμει Νικολαίδη έπρεπε να πάρει πρωταθλήματα, δεν πήρε. Ο Παναθηναϊκός, που όλη η εθνική με Καραγκούνη, Μπασινά, Φίσα έπρεπε να πάρει πρωταθλήματα και δεν πήρε. Ο ΠΑΟΚ επί Κούδα έπρεπε να πάρει πρωταθλήματα και δεν πήρε. Και τα πέραν όλοι αυτοί.
Για μένα, Αρθέο Σαββέρης τώρα 20 χρόνια και να του πατάει με όποιο τρόπο μπορεί. Και αφού θα ισορροπήσει. Συγγνώμη. Το μιο, το, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Το με όποιο τρόπο μπορεί, τι σημαίνει αυτό. Εξήγησε το μου. Με όποιο τρόπο σημαίνει ότι το κατεστημένο ραπ κρυφτείται μόνο με κατεστημένο. Άρα έχει δίκιο ο Τσουκαλάς τότε. Με τα λεγόμενά σου. Ναι, εμείς τι. Ακόμα δεν έγινε κατεστημένο. Κάτσε να μάθω ρε τι. Έγινε ή δεν έγινε. Έγινε ένα 5% βοηθηθήκαμε φέτος. Άρα δηλαδή για 5% έχει δίκιο ο Τσουκαλάς. Βοηθηθήκαμε από... Από πού βοηθηθήκαμε. Όχι όμως 10%. Φύγε, επόμενη γραμμή. Δεν ξέρει. Ξέρει, ξέρει. Αισθάνεται ότι γίνεται. Αισθάνεται. Είναι στα δημιουργήματα του κατεστημένου. Αυτό σου λέει. Θα γίνει. Η μεγάλη διαφορά. Κάτσε να το. Η μεγάλη διαφορά που έχει αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια, εγώ θα πω. Ναι. Έτσι, με αυτό που κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Τι έκανε, το ότι οι κλοπές. Μιλάμε για κλοπές, μιλάμε για το ότι ο Ολυμπιακός είναι κατεστημένο. Δεν έχεις διαιτησία 70-30. Ναι, αυτό πάω να πω τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι. Όλα, δεν τα, άλλα, παιχνίδια. Όλα τα άλλα μπορεί να τα έχεις. Ωραία. Διαιτησία δεν έχεις. Ωραία. Όλα τα άλλα, φίλους. Παραδοσιακά. Δεν έχεις τη διαιτησία. Παραδοσιακά. Σε όλο τον κόσμο οι μεγάλες ομάδες θα ευνοηθούν και λίγο. Αυτό είναι άλλο μοιραίο. Λέω, είναι μοιραίο. Αυτό ότι, θέλω να πω κι εγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει διαιτησία. Που δώσατε, ναι. Θα έπρεπε να έχετε εσείς καλύτερη διαιτησία και η ΑΕΚ χειρότερη. Ωραία. Ήδη έπρεπε να έχετε τις κορδέλες με το πρωτάθλημα. Λάθος κρουασάν. Δηλαδή κάπου. Λάθος κρουασάν. Κάπου ο Σαββίδης και στο αγωνιστικό και στο εξαγωνιστικό ξόδεψε παραπάνω από αυτά που έπρεπε να ξοδέψει. Έτσι. Πολύ πιθανόν. Και πήρε λιγότερα από αυτά που ξόδεψε. Είναι πολύ καλύτερο που το παίρνει αγωνιστικά ναι, όμως. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Τσουκ, 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 λέγε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, Φανάκο. Κλείστο ρε, του... τι κάνεις. Κλείστο το ράδιο. Το κλείσα, εντάξει. Μην τον ακούσαμε, ωραία, αλλά δες τα δικά σου τώρα. Σε προπαγανδίζει. Καταρχάς, να πούμε τον προηγούμενο παλικάρι, ξέχασε να πει μερικά πραγματάκια. Η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός τα έκανε σε όλους. Σε όσους μπορούσε να τα κάνει, τα έκανε. Ο ΠΑΟΚ τα έκανε και αυτός σε όσους μπορούσαν να τα κάνει αυτά τα χρόνια. Τον Άρη έσφαξε, τον Ηρακλή έσφαξε. Έχει ρίξει σφαγές και ο ΠΑΟΚ. Μην τα ξεχνάτε. Μην έχετε ασθενή μνήμη. Πάμε παρακαλώ μια παρέμβαση. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έσφαζε για να βγαίνει τέταρτος και όχι πέμπτος. Εντάξει, ναι, μέχρι εκεί μπορούσε να κάνει μέχρι τότε. Ήταν το αβάνι του Ρεζικόσα. Ο ΠΑΟΚ έσφαζε με τον Γκαγκάτσι, τον Άρη και τον Ηρακλή. Εντάξει. Γιατί μπράβο, ο Γκαγκάτσι τα είχε καλά με τον Κόκαλη. Και ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πρωταθλητισμό. Του πετούσαν όμως τυράκι. Τα κοκαλάκια έτρωγε ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Και βολευότανε. Τώρα με το Σαββίδι. Δεν του φτάνει τα κοκαλάκια. Έτσι. Και προφυλά. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε. Ναι. Θυμάστε μήπως ο Αναστασίου ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό. Και αυτός είχε φάει αντικείμενο. Τι είχε γίνει τότε, θυμάστε. Συνεχίστηκε ο αγώνας. Έβαλε ένα άσπρο μανδάκι εκεί στο μάτι, το βούλωσε και έπαιξε κανονικά και πάτησε και τρία. Και πήρε και διπλό. Με ποιον εκεί, με ποια ομάδα. Το Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Εντάξει, τελείωσε. Δεν το θυμάστε. Κάτι ακόμα. Λέτε για το Μελισσανίδη. Έχετε βάλει ένα παράγοντα. Μήπως γνωρίζει κάτι ο Μελισσανίδης που δεν το γνωρίζουμε όλοι εμείς. Δηλαδή. Μήπως είναι, αν πούμε ότι το ποδόσφαιρό μας δεν παίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές. Σίγουρα. Και σίγουρα δεν παίζεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Από την αρχή του πρωταθλήματος όλοι διατυμπανίζουν το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ. Μετά από τα μέσα της χρονιάς. Double στον ΠΑΟΚ, double στο Λευκό Πύργο, όλα στον ΠΑΟΚ. Μήπως τα έχουν χωρίσει, τα έχουν μοιράσει, έλα, τα έχουν χωρίσει. Έλα, ρε, καταρχήν σταμάτα, δεν έγινε αυτό που λες από δεν την έγινε αρχή. Αυτό που λες, όχι. Όχι από την αρχή. Έχει εδώ και τρεις μήνες, δηλαδή μετά τις γιορτές ουσιαστικά, που τότε πήγε ο ΠΑΟΚ. Μήπως σου λέει αυτά που είναι να πάρω ο Μελισσανίδης, τα παίρνω και με αυτούς τους παίκτες. Και δεν χρειάζεται να κάνω παραπάνω έξοδα. Και περί τα έξοδα. Σωστός. Αφού παραπάνω. Αν το κάνει αυτό ο ίδιος ο Μελισσανίδης μόνος. Αφού παραπάνω δεν μπορώ να φτάσω. Γιατί μήπως είναι προκαθορισμένα μερικά πράγματα. Αυτό λέω ρε παιδιά. Ναι, ναι. Αυτό που είπα και εγώ πριν. Μήπως αρχίζει και στη διευθυνσία. Μήπως οι άρχοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου γνωρίζουν κάτι.
που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Θα δείξει, φίλε. Ναι, σίγουρα δηλαδή, δεν είναι τόσο κορόιδο αν περνάνε όλα πεντακάθαρα και έλεγε χτυπάω τα πάντα να κάνω δύο μεταγραφές ακόμα, να πάρω εγώ τον ντάμπλ. Δηλαδή εσύ πώς τον έχετε, αυτοδημιούργητο, έχει φτάσει και που έχει φτάσει, κακολός να κάνει δύο μεταγραφές. Όταν οι μεταγραφές στον ΠΑΟΚ στοιχίζαν, ξέρω εγώ πόσο στοιχίσανε, και στο Μελισανίδη στοιχίζανε το 1 τρίτο, θα κόλλω να κάνει μια δύο μεταγραφές. Λέω τώρα, μου πέρασε το μυαλό. Μήπως είναι όλα ξεκαθαρισμένα. Αυτό που είπε και ένας κύριος προηγουμένως που βγήκε, ότι όντως τα έχουν κάνει τόσο όμορφα κανονικά και μείον τρεις και, αλλά και το ποτάμι στον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, βάλα και αυτό να πετάξει την κορδέλα και να σημαδεύσει τον άλλον. Α, τέτοια πράγματα. Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό. Αυτοί από κάτω τα κάναν όλα. Κλείσε. Κλάνει η Αθήνα. Και ναι, κλάνει πολύ, στραβά στο σπίτι και φταίει η Αθήνα. Άντε, πολύ σενάριο. Φοβούνται. Καλημέρα. Πολύ σενάριο, όλοι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς την Πασοκάρα. Στέφανε. Δεν μιλάω με σένα, με στεναχώρησες. Ακούς. Ναι. Έχεις δει κανέναν να ασχολείται με Βαστόπουλο και Τσουκαλά? Κανέναν. Τότε. Λοιπόν. Τι να κάνουν τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό που λέει. Μάλιστα. Σε αυτόν τον τόπο έχω δει πολλά. Και ωραία Ελένη και όμορφο Ελένη και αρπαγή της Ελένης. Αλλά και εφοπλιστής να κάνει απεργία πείνας δεν είχα ξαναδεί. Ναι ρε, δίκιο έχει ρε φίλε. Πού το θυμήθηκες αυτό? Το άκουσα το απόγευμα, έπεσε από τα σύννεφα. Έλασε, έχει 10 καράβια και κάνει και απεργία πείνα έξω από το... Γι' αυτό να ψηφίσουμε Τσίπρα. Γιατί? Κατάλαβε. Τι, γιατί κάνει απεργία πείνας? Ξέρω που γιατί κάνει. Γιατί τον παίρνει πολλά η εφορία ρε. Ας τον αψηφίσει. Αυτό θα είναι μάλλον. Ναι ρε. Α, παραδεμένα. Αυτό που λέει. Ναι. Άκουσε με τώρα. Κάποιος μου είπε, δεν θέλω να πω το όνομά του, γνωστός είναι. Δημοσιογράφος. Ολυμπιακός και πυραιώτης. Ναι. Λοιπόν, αν είναι η δικαιοσύνη σωστή λέει και δίκαια, πρέπει να, ο ΠΑΟΚ να βρει το δίκαιο του να ξαναγίνει αγώνας. Γιατί λέει, τα χαρτιά αυτά επιτρέπονται να περάσουν στο γήπεδο. Δεν είναι απογορευμένα. Σε όλο τον κόσμο. Και ας πετάξουν άλλες 10 φορές λέει με αυτό το χαρτί να το έστω μια καρδιά να τον κάνει ένα ρε. Ναι. Αυτή τώρα ο Θεοδωρίδης ήρθε με αυτό το σκοπό. Ότι και μια μέλισσα άμα μπει στη τούμπα και τη συμπίσουνε να φύγει. Οπότε. Οπότε, αν είναι σωστή η δικαιοσύνη, πρέπει να πει όπως μου τα έλεγε. Ότι αυτά τα χαρτιά γι' αυτό το, τα επιτρέπουν να τα πετάξεις, όχι να τα κρατάς στα χέρια. Βέβαια. Ο Ολυμπιακός ήρθε με το σκεπτικό ότι θα κάνει και μήνυση στο χορτάρι αν γλιστρήσει. Τελειώσα. Σωστό, σωστό, και αυτό. Τελειώσα. Και αλλά θα δούμε, δεν μου λες τη Δευτέρα θα βγει απόφαση. Έτσι λένε. Η αλλά εγώ δεν νομίζω. Ή Τρίτη Δευτέρα. Ναι, τη Τρίτη αν βγει, υποθέτουμε. Δεν θα κάνει κάποιος ένσταση, δεν θα κάνει. Νομίζω ότι δεν, δεν υπάρχει περίπτωση έφεσης. Α, δεν υπάρχει. Όχι. Α, εντάξει, δεν ξέρω γι' αυτό ρωτάω. Άμα είναι έτσι, άραγε στο παιχνίδι, η ΑΕΚ θα ξέρει πώς θα παίξει. Με πόσους βαθμούς και πόσους αγωνιστικές και όλα. Όλα. Λοιπόν, στη Τρίπολη θα πάμε εύκολα. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Έχει πάρει τα ένα τώρα αυτό. Στην Τρίπολη. Ναι. Άμα δεν παίξει ο Μανιά θα κερδίσει. Και έφαγε σφαλιάρο ο Μποροβίλος. Άστα. Θα πάει εύκολο ο ΠΑΟΚ. Θα το πάρει το παιχνίδι. Μακάρι. Τώρα κάτι άλλο να ρωτήσω. Ρε παιδιά, οι πηγές τώρα πότε θα βγουν αυτούς τους Τσακογιάννηδες και Μπέουδες? Βγήκανε. Πώς, βγήκανε. Βγήκανε. Πώς, δηλαδή ο Τσακογιάννης πόσος. Έβαγε φυλακή, τα λέει μέσα. Σήμερα στην εφημερίδα τα γράφαμε. Ναι, σήμερα βγήκαν. Ναι. Ο Μπέος. Πώς. Ο Μπέος. Φάγανε. Δεν έχω εφημερίδα μπροστά μου, αλλά κάτι, στην πρώτη σελίδα τα είχαμε. Φυλακές με αναστολές. Με αναστολές. Δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν θα τις κάνω και ποτέ. Καλά, θα δούμε αύριο. Λοιπόν,
Λοιπόν. Ο Στέφανε, όλα καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, αλλά να σε πω κάτι. Δεν βλέπω τη Φόφη στο προσκήνιο, δεν τη δείχνει σε καμία τηλεόραση. Τι έγινε τώρα τελευταίως? Είσαι σε στόμα για αυτή. Άλλαξε μερικά, τι έγινε? Ακούς, η Φόφη ξέρει τι μου θυμίζει. Τι? Όπως το 92 ήταν η Δαμανάκη και ο Μητσοτάκης. Δεν την έδινε σημασία τίποτα. Έτσι και ο Τσίπρας. Έτσι. Εγώ πάντως στη Φόφη θα την έφτιανε τα γλυκά μάτια. Τέτοια ηλικία. Α, ναι. Ναι, κάποιο δωράκι θα τσιμπούσα εγώ, ξέρω εγώ. Ναι. Κανά διορισμό. Έτσι στο τέλος θα τη βρίζετε. Έτσι και την άλλη λέγατε ρόδο τη γυναίκα. Καλή γυναίκα, στο τέλος τη βρίζετε. Κοίτα, κοίτα. Α, επειδή τόσο καιρό κάνω τα γλυκά μάτια στο Ραπτόπουλο να με δώσει το κυλικείο στο έψιλον τώρα που το πήρε ο πρόεδρος. Ναι. Δεν βλέπω προκοπή. Θα κάνω τα γλυκά μάτια στη Φόφη. Κλείσε. Το κυλικείο του Πασόκ θα πάρω. Ναι. Να τα δούμε τώρα αυτό που θα. Άγιε, βοήθα λίγο. Και του τσοκαλάρα. Κάτσε τσοκαλά μου, ωραία. Καλά, μια γάρα τα παίρνει. Τσοκαλά, σα πάλι δεν σου κάνω. Φωτιάδε, αν σε βρω, δεν σε σώζει ούτε ο Κιλτηρίδης, λέει. Θα τρέχει στα σέρα με βροχέ και κατοικίδε. Σύζυγο, λέει εδώ. Όχι, θα τον πρίξουνε τον Φωτιάδε. Κουμπάρε, εγώ είμαι εδώ, μη μασά. Πρώτο τελευταίο. Πορ. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις. Ναι. Η πρώτη είναι, άμα είσαι νοδιερήνια. Ναι. Και έπαιρνε ένα χαρτί το χρόνο. Παραπάνω παίρνει. Παραπάνω, 1,5. Τι θα έκανες? Τη δουλειά μου καλύτερα όσο μπορούσα. Μόνο αυτό? Αν μπορούσες να μην την κάνεις τόσο καλά όπως την κάνει, αλλά να περνούσες καλά, τι θα έκανες? Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει ότι ο Βιερίνια δεν περνάει καλά? Έκανες. Ποιος σου λέει